Σαν μπαίνει ο Σεπτέμβρης στο σχολείο ξεκινά. Νυχτώνει πριν ακόμα γυρίσω από τη δουλειά. Λέω θα έρθει ο Οκτώβρης, παρέλαση ξανά. Αλλά ποιος έχει κέφι φθινοποριατικά. Τι ώρα είναι? 10. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Έφτασε ο Δεκέμβρης, έστρωσα χαλιά. Θα φτιάξω κουραβιέδες με λόμα καρονά. Θα ανάψω και το τζάκι, θα ψήσω καστανά. Μα ποιος θα κατεβάσει τα χριστουγεννιάτικα? Πρωινιάτικα. Όχι αγάπη μου εδώ. Α, γιατί εγώ νόμιζα. Ότι ήρθε σήμερα, νόμιζε. Για κάτσε να ξανατρίψουμε την τύχη σήμερα. Να βεβαιωθούμε, ρε παιδί μου. Τι γίνεται. Να σου πω ότι καλή διάθεση θα έχουμε τώρα. Από μένα είναι ναι, είσαι καλή. Το προσπάθησες πολύ έντοιμα. Ξέρεις τι, δεν με έχεις πείσει με την προσωπικότητά σου σήμερα. Όχι. Δεν ξέρω. Θέλω να το συζητήσουμε λίγο, να δούμε τα θέματα. Θα δυσκολευτείς άμα μπεις στο σπίτι. Θα δυσκολευτείς πάρα πολύ. Είσαι έτοιμη να αφήσεις όλα αυτά που έχεις χτίσει τόσο καιρό? Γιατί δεν ήταν ωραίο το outfit μου, το παρουσίαση του outfit μου. Ναι, εντάξει, είναι το προσωπικό. Σας ζητήσαμε να έρθετε με το προσωπικό σας στυλ και αυτό θα κρίνουμε. Αυτό είναι το προσωπικό. Για να μην είσαι μια γκέι, σας είσαι. Αυτή είναι η προσωπικότητά σου. Να σας ρωτήσω κάτι. Τι σχέση έχει το προσωπικό στυλ των κοριτσιών, αφού θα τους δείσουν αγάπη μου γλυκιά, κάτι δεν είναι ξεκάθαρο. Κάτι δεν καταλαβαίνουμε καλά. Έχει ακούσει μια φράση που λέει ο άλλος. Ναι. Αν δεν βρέξει, θα χιονίσει ή καλό καιρό θα κάνει. Ένα από τα τρία. Δεν έχει κάτι άλλο. Εκεί είμαστε. Γιατί δεν μου τα λέτε από την αρχή, να ξέρω κι εγώ που βαδίζω, πού πηγαίνω. Να ξέρουμε λοιπόν πώς είμαστε σήμερα. Πολύ ωραία. Όλα καλά πάνε. Σε περίπτωση λέω που δεν είστε καλά. Κοίτα τι σας έφερα εγώ. Κάτι άλλο. Ήρθε από την Ξάνθη το κάτι άλλο. Να τα γλυκάκια μας. Ευχαριστούμε. Ρε παιδί μου, απλά κάθε εσύ με το ρίς. Δώσε να με γλυκάνει. Εγώ θέλω μια καριόκα. Θέλεις μια ευεξία το κάτι άλλο? Θέλω την ευεξία μου, θα πάρω δύο για να με καλά. Λοιπόν, η Αντωνάτη θέλει ρόδι. Καριόκα. Βλέπω λίγο υδαρό. Καριόκα θες. Καριόκα. Έλα, έλα, φίλοι, φίλοι, δεν μπορείτε να κρύβεστε πίσω από ένα κάμπα, κύριε Σεκίνη. Κρατάω κι εγώ ένα με ρόδι. Θα πάρω και μια ευεξία. Και εγώ θέλω, και εγώ θέλω μια ευεξία. Πάρε και εσύ μια ευεξία. Δεν παίρνεις όλο το κουτί εσύ, μας και αλλάξει λίγο. Λοιπόν, έλα. Για γέρασε όλο το πλατό. Για γέρασε όλο το πλατό. Γιατί εμεί στην Ξάνθη έτσι είμαστε. Κερνάμε! Κερνάμε σήμερα! Έχουμε, δεν έχουμε, εμεί κερνάμε. Βέβαια υπάρχει και το τραγούδι Κέρνα, φαρμακή, κέρνα. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε, διότι δεν ξέρω τι γίνεται στην ελληνική τηλεόραση και στη showbiz γενικότερα. Υπάρχουν παράπονα. Υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις. Γι' αυτό και ο Νίκος Μουτσινάς στέλνει τα φιλιά του στην Πέπα το γουρουνάκι. Μπράβο. Λέει κάτι ξέρουν αυτοί που βλέπουν Πέπα. Κάνει μεγάλη τηλεθέαση η Πέπα, είναι η αλήθεια. Πάντα. Την αγαπάνε τα παιδιά. Την αγαπάνε πάρα πολύ. Οι παπάδες την αγαπάνε. Αυτό βέβαια είναι πάνω στην δήλωση που έκανε ο Νίκος Μάνεσης. Θα τα δείτε όλα και θα καταλάβετε. Αύριο στο μακιγιάζ ξέρεις την Πέτη μου, ε. Τι? Θα μας βάψουν σαν Πέπες. Ροζ αύριο. Η Ελεονόρα με λέει σχολίασε λοιπόν αυτές τις δηλώσεις του Νίκου Μάνεσης. Θα δούμε τι είπε, γιατί αν θυμάστε είχαν συνεργαστεί παλιότερα. Ο Διονύσης Μακρύς στον Γρηγόρη Ναρούτογλου είπε πώς τον έβλεπαν οι φίλοι του όταν είχε πάρει τα κιλά και του λέγανε πώς κατάντησες έτσι. Η Παναγιώτα Βλαντή αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που πέρασε εξαιτίας μιας κακής συνεργασίας. Τι της έβγαλε αυτή τη συνεργασία? Ο Περικλής Κονδυλάτος σήμερα δεν αρθρώνεται τίποτα. Για τους οποίους δεν θα λέει γιατί δεν θα έβαζε όρους για το Survivor All Star. Αν είναι να πας, δεν πρέπει να βάλεις όρους. Και σχολιάζει βέβαια και το GNTM και τις κυρίες της μεγαλύτερης ηλικίας που συμμετέχουν. Και τέλος, ο Λάκης Γκαβαλάς σχολιάζει τις φήμες που θέλουν. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Βόμβα χτες γράφτηκε. Ότι ίσως δούμε τη Ζενεβιέβ στο Maestal Rock. Πώς θα γίνει αυτό, παιδί? Βλέπεις. Ο Νίκος Μουτσινάς με πολύ χιούμορ σχολίασε τα όσα δήλωσε ο Νίκος Μάνεσης για τις μετρήσεις τηλεθέασης. Χθες κάποια στιγμή είπα, άντε Χρήστο, δύο χρόνια μείνανε, μετά θα πάρω σύνταξη. Γιατί το έκανε χθες? Το έκανα για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Υπήρξε τεράστια ανταπόκριση. Μπλόκαρε το σύστημα, το social media. Μπλόκαρε το τηλεφωνικό κέντρο. Το έκανα για να δω αν όντως υπάρχει ενδιαφέρον. Διότι αυτό το οποίο 1,5 χρόνο τώρα καταγράφονται αξιοπερίεργα ζητήματα, το να υπάρχει μεγάλο δικό σας ενδιαφέρον και εμείς να καταβαραθρωνόμαστε. Και λέμε, μας παρακολουθούν ή δεν μας παρακολουθούν? Με το Μάνεση, εγώ δεν έχω για καθένα. Πολύ απλό το τρίκ. Τελικά μας παρακολουθείτε. Εχθές πατώσαμε. Άσχημο ξύλο. Αλλά επειδή συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία προσβάλλουν και τη λογική μας, μας αρέσει να κάνουμε διάφορα τρίκ και να παίρνουμε απαντήσεις. Υπήρξε ανταπόκριση η οποία δεν κατεγράφει στη θέση. Άλλο ένα κερασάκι στην οποιαδήποτε τούρτα των αμφιβολιών. Κατά την περσίνη χρονιά, σε συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένες μέρες, το δυναμικότερο κομμάτι των ανδρών παρακολουθούσε καρτούν για τετράχρονα.
Πάπα το γουρουνάκι, επί παραδείγματος. Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Και τα φιλιά μου στην Πέπα, το γουρουνάκι πάντα. Τις δηλώσεις του Νίκου Μάνεση σχολίασε και η Ελεονόρα Μελέτη. Βρε κουτά, ένα τρίκα έκανε για να δει. Να δει τι? Την ανταπόκριση. Εσείς όταν κάνετε την εκπομπή μαζί το έκανε και σε εσάς? Αν έλεγε ότι φταίνε για τα νούμερα. Όταν κάναμε, φταίγαμε εμείς, φταίγαμε μπροστά, φταίγαμε παρουσιαστές. Α, τότε φταίγανε οι παρουσιαστές. Αφού φύγαμε όλοι. Καλά. Σταμάτησε η εκπομπή. Πώς θα γινόταν χωρίς παρουσιαστές? Θέλω να πω, δεν φύγατε επειδή έτσι. Σταμάτησε η εκπομπή και φύγατε. Φταίγαμε οι παρουσιαστές. Άρα με βάση την υπαγωγική μέθοδο και τώρα φταίει ο Νίκος. Δεν φταίνει οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω, μην μπλέκετε σε αυτό το παιχνίδι. Όχι, θέλω να σου πω, αφού πριν. Στα social δεν σα στέλνανε τίποτα. Τότε είχε μπλοκάρει για άλλο λόγο το social. Ο Διονύσης Μακρύς παραχώρησε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε για να χάσει τα παραπανήσια κιλά. Εγώ είχα φτάσει 130 κιλά. Αλλά όταν ξέρεις, ξεκινάς την προσπάθειά σου, γιατί μετά από κάποια φάση είχα προβλήματα και στον ύπνο μου, είχα προβλήματα στην καθημερινότητά μου λόγω των κιλών και του βάρους μου. Αλλά όταν ξεκινάς την προσπάθειά σου και εσύ πεινάς ουσιαστικά. Γιατί έτρωγα μόνο μπρόκολο και φακί, τέτοια πράγματα. Είναι πολύ προσεκτικό. Με έβλεπαν φίλοι μου. Ναι. Πώς είσαι, παιδί μου, με δείχνανε μετά. Ρε εσύ, έγινες πορτιέρης, έγινες τέτοια. Βέβαια, καλό θα ήτανε. Πώς έγινες έτσι, γιατί αυτά τα ακούω και εγώ στον δρόμο και από ανθρώπους που δεν με ξέρουν. Τα αντιμετώπιζα με χιούμορ ναι, αυτά. Και ξένοι άνθρωποι. Ρε Μακρύ, πώς κατάντησες έτσι. Ρε, ξέρω εγώ, Διονύση. Πώς έχεις σαν ελέφαντα έτσι. Άκου εδώ. Και τώρα τι να τους πεις. Εν τω μεταξύ, όταν ξεκίνησα εγώ την προσπάθειά μου, από τα 130 ας πούμε για να πάω στα 120, εγώ και αυτά τα 10 κιλά έκανα 40 χιλιόμετρα τη μέρα, 50 ποδήλατο, το έραψα με διατροφολόγο, έκανα διατροφή πολύ σκληρή και άντε να εξηγήσεις αυτόν που σε λέει ελέφαντα. Τι τραβάς. Για τα 10 κιλά αυτά που εσύ ας πούμε είσαι ακόμη ευτραφής. Από τα 130 στα 120 και άλλο σε βλέπει στα 120 και συνέχεια έχω πεινάσει τόσο καιρό και σήμερα σε λέω πάντα. Ένα event αφιερωμένο στα αρώματα πραγματοποιήθηκε χθες και εκεί βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής μας και ο δημοσιογράφος μας Αλέξανδρος Ρούτας. Στα τόσα χρόνια έχει υπάρξει στιγμή που να περάσετε δύσκολα σε δουλειά και να σκεφτείτε να αποχωρήσετε ή να το έχετε κάνει? Φυσικά. Πάρα πολύ δύσκολα έχω περάσει μία-δύο δουλειές. Με νεύρωσε στο μάχη. Έμεινα στη δουλειά, δεν έφυγα. Τώρα, αν συνέβαινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, όπως έχει συμβεί κατά καιρούς και ακούω, εννοείται ότι θα έφευγα. Τι είδους συμπεριφορές αφορά το δικό σας περιστατικό? Κακή συνεργασία. Δεν υπήρχε καλή συνεργασία. Δεν υπήρχε αυτό που λέμε να συνεννοηθούμε, κοινός κώδικας. Έχει κρίνει και λίγο αυστηρά τις προάλλες στο GNTM? Όχι, καθόλου. Καθόλου αυστηρά δεν το είχα κρίνει. Λέω πάντοτε πόσο αγαπώ και πόσο εκτιμώ τη Βίκυ Καγιά. Απλά βάζουν το άλλο κομμάτι που λέω ότι κάποιες κυρίες μεγαλύτερης ηλικίας για μένα δεν είναι ανάγκη να βγουν με μαγιό. Δεν νομίζω ότι στα 70 του κάποιος ή στα 80 του ή στα 90 του ότι το ζητούμενο είναι να βγει με μαγιό και αν μπορεί να ανταγωνιστεί μια 20χρονη. Πολλοί χαρακτηρίζουν την Σοφία Χατζηπαντελή ως character. Ποια είναι η δική σου άποψη? Είναι καταπληκτική. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Σου έχουν κάνει πρώτες για το All Star Survivor? Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Απλά δεν έχω υπογράψει. Θα ήθελες να πας? Έχω πει ότι το παιχνίδι το αγαπώ. Απλά αν θα το έκανα εγώ, σε αντίθεση με κάποιους άλλους παίκτες, θα το έκανα μόνο για το οικονομικό. Οπότε, εάν ικανοποιούνταν αυτό το κομμάτι με τον τρόπο που θεωρώ εγώ ότι μου αρμόζει, θα πήγαινα όπως θα πήγαινα και σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Όλα έχουν την τιμή τους? Όχι, δεν έχουν όλα την τιμή τους. Η αξιοπρέπειά μας δεν είναι για πούλημα. Είστε επιλεκτικός γενικά στον ντύσιμό σας? Όχι, να σου πω την αλήθεια. Από ό,τι βλέπεις δεν φορώ πουκάμισο αυτές τις μέρες, γιατί είναι όλα σιδέρωτα και άπλυτα. Στο My Style Rocks θα σας ζούμε φέτος. Κοίταξε να δεις, με σπονσοράρει μια εταιρεία με αρώματα και μου είπε ότι θα με σπονσοράρει μόνο πάω στο My Style Rocks. Γι' αυτό και έχω παραμείνει πιστός σε αυτό το κόνσεπτ. Έχετε υπογράψει συμβόλαιο? Κοιτάξτε, έχω υπογράψει συμβόλαιο μόνο με τη δική μου εταιρεία, γιατί είναι η μόνη που πιστεύω. Ακούστηκε και το όνομα της Ζενεβιέβ διακριτής. Τέλειο. Ζενεβιέβ που θα προλάβει να έρθει να πάρει το Ζωτή Λάγκ, να κάνει, να δείξει. Κοίταξε, δεν ασχολούμαι με αυτό καθόλου. Γύρισε. Α, ναι, γύρισε. Τότε θα προετοιμαστεί. Για ποιο μέρος, για ποιο πράγμα θα γίνει κριτής? Για το Μαϊστέρι Ρόξ. Καλά, το Μαϊστέρι Ρόξ έχει τώρα. Έχει το The Voice. Τελειώνει το The Voice, μπαίνει το. Πώς θα λένε, το Survivor, το Best, πώς θα λένε αυτά και τα λοιπά. Μετά μπορεί να έχει ξεκινήσει κάποια και να πάρουν αυτή που είχε μείνει στο περιθώριο, γιατί δεν ξέραμε τι θα γίνει, αν γεννήσει, δεν γεννήσει. Οπότε, τι να σου πω, η Ζενεβιέβ ξέρω ότι έχει δύο παιδιά, τι να σου πω.
Άρα το... να την είδατε στο Love Island. Όχι, αλλά μου είπαν ότι είναι πολύ αντιρρητισμένη και να σου πω την αλήθεια, ζήλεψα. Το Love Island δεν ήταν τόσο καλά για το project. Έχει αγόρια εκεί και κορίτσια, είναι μόνο αγόρια ή μόνο κορίτσια. Γιατί δεν ξέρω καλώς το κόνσεπτ πώς είναι. Είναι ζευγάρια. Ζευγαρώνουν εκεί, γνωρίζονται εκεί. Πώς ήταν το Power of Love παλιά. Α, γι' αυτό γύρισε ο Μαμπρίκιος, γιατί ήταν ήδη ζευγαρωμένος και δεν είχε ανάγκη να γνωρίσει κάτι άλλο. Ο Μαμπρίκιος ήταν στο Asian. Τι είναι αυτό. Σε αυτό που ήταν στην Ευγέ. Εγώ από Asian ξέρω την Asian Argento, την κόρη του Dario Argento που είναι μια genius γυναίκα. Η Σοφία Χατζηπαντελή πλέον δεν θα βρίσκεται στην Κριτική Επιτροπή. Πού βρισκόταν μέχρι τώρα. Εκεί, ναι. Να κάνει τι. Το μουσουάρ ντερμές που έχω δεν θα το χρησιμοποιήσω ποτέ για κάποιο δάκρυ που θα κυλήσει. Λέει όμως για το diversity. Ναι. Υπάρχει. Αγαπές. Πιο diversity από το Καβαλά 50 χρόνια υπάρχει. Μην με κάνετε και γελάω τώρα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ρε παιδιά, φέρτε τον Άινερ κάθε μέρα. Δεν γίνεται, δεν το λατρεύω. Ρε. Δεν μπορώ, έχει πάντα μια πολύ εύστοχη απάντηση. Τα μπέρδεψε όμως. Το Asia με το My Style, με το. Δεν είναι υποχρεωμένο τώρα να ξέρει όλα τα reality που παίζουν στην ελληνική τηλεόραση. Αλλά... θα διαφωνήσω με κάτι. Η κυρία Χατζηπαντελή νομίζω ότι ήταν η μεγάλη έκπληξη στο GNTM. Δηλαδή αυτό το ότι δεν θα έπρεπε να είναι στην επιτροπή, πέρασε και δεν άγγιξε. Νομίζω ότι πέρασε, άγγιξε, άφησε αποτύπωμα και ήδη λείπει. Η απουσία της δηλαδή από το χθεσινό, θα συζητήσουμε και αργότερα, είναι αισθητή. Ο Λάκης Γκαβαλάς όμως, η ένστασή του είναι γιατί βρίσκεται εκεί η Χατζηπαντελή. Άλλο αν άρεσε ή δεν άρεσε στο τηλεοπτικό κοινό. Κατάλαβες, είναι ένα σωστό τηλεοπτικό προϊόν. Ο Λάκης θεωρεί ότι η Σοφία Χατζηπαντελή δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Δεν έχει τα. Ως κριτής, πώς θα σου πω, τα ηχέγγυα. Είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι ενεργό. Και πρεσβεύει το diversity. Ναι. Διαφορετικότητα. Σωστό. Δεν το πιστεύει. Αρκετά στοιχεία αυτό. Για να πεις ότι μπορείς να είσαι μια τηλεοπτική επιτροπή για κάποια επεισόδια. Δεν το πιστεύει. Όπως νομίζω μπέρδεψε και. Εκτός αν μπερδεύτηκα εγώ. Για πες. Γιατί για τη Ζενεβιέβ, εγώ κατάλαβα ότι τη ακούστηκε, χτες μάλλον γράφτηκε, ότι την προορίζουν για την Κριτική Επιτροπή. Ναι. Ο Λάκης μίλησε για την παρουσίαση. Παρουσίαση. Μήπως μπει στη θέση Σπυροπούλου. Μπερδεύτηκε. Δεν ξέρω, μήπως μπερδευτήκαμε εμείς. Γιατί εγώ. Γιατί σίγουρα η γυναίκα που εγκυμονεί και την περιμένουμε, προφανώς μιλούσε για τη Σπυροπούλου για το αν θα είναι στο τιμόνι τη παρουσίαση. Ναι. Αλλά Ζενεβιέβ δεν νομίζω ότι θα έχει τέτοιο λόγο να πάει να κάνει την παρουσίαση. Θα προτιμούσε να είναι και αυτή στην Επιτροπή. Μα δεν είναι και τελείως άλλο κόνσεπτ. Δηλαδή είναι άλλο κανάλι. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν γίνεται. Πώς θα φύγει. Γιατί είναι σε ένα project. Μπορεί να έχει τελειώσει το Asia Express. Μα προφανώς θα έχει τελειώσει το Asia Express από τη στιγμή που ξεκινάει τώρα, που κατά πάσα πιθανότητα θα τελειώσει το τέλος της σεζόν. Εννοώ το Δεκέμβρη. Είναι αυτό που λες ότι δεν μπορείς μετά να αποδεσμευτείς από μια εικόνα ξαφνικά και να πας σε μια άλλη. Πρέπει να κλείσει η σεζόν και να ξαναπάς σε μια άλλη. Καλά, κοίταξε να δεις. Το Asian Express είναι πολύ μονοδόση αυτό που παίρνουμε από τη Ζενεβιέβ. Είναι, αλλά εγώ ανήκεις όμως στο δυναμικό. Περίμενα ότι θα έχει περισσότερο πρωταγωνιστικό ρόλο και νομίζω ότι και εξ αρχής και το κανάλι σκεφτόταν τηλεοπτικά να υπάρχει περισσότερο η Ζενεβιέβ. Είναι σαν να λέμε ότι έκανα εγώ τώρα μια εκπομπή στο Open. Ναι. Το οποίο τελείωσε το Δεκέμβρη και μετά ξαφνικά φεύγω σε ένα άλλο κανάλι και πάω σε ένα άλλο κανάλι. Μα δεν γίνεται. Η εικόνα μου είναι εδώ. Δεν τελείωσε το GTM και την είδαμε στο Vice Rock στα μισά. Όχι, νομίζω έτσι ήταν. Στα μισά. Δεν χάλασε. Η Χρυστοπούλου καλά. Άρα λάθη τηλεοπτική. Νομίζω ότι έφυγε, δεν έφυγε όμορφα. Έχω την αίσθηση, αν θυμάμαι καλά, ότι κάτι είχε γίνει με το συμβόλαιό τη. Ξέρετε, το όμορφο και το άσχημα δεν μην το κρίνουμε εμείς. Το θέμα είναι ότι μπόρεσε να φύγει από ένα τηλεοπτικό προϊόν στα μέσα τη χρονιά, γιατί πλέον η χρονιά χωρίζεται σε δύο σεζόν. Είναι μέχρι το Δεκέμβρη η μία φάση. Σωστά, σωστά. Και δεύτερη φάση, οπότε μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Καλή ώρα, δεν λέμε να. Όπως λέω, ο Μαυρίκιος φεύγει από το ένα, πάει στο άλλο. Ο Μασάνος φεύγει από το ένα, θα πάει στο άλλο. Η Ζενεβιέβ είναι πρόσωπο του καναλιού αυτή τη στιγμή όμως. Και ανήκει σε έναν όμιλο. Δηλαδή, άμα φύγει και κάνει ένα επόμενο βήμα, δεν είναι ότι απλά αλλάζει ένα κόνσεπτ, αλλάζει και τηλεοπτική στέγη. Δεν τα παντρευόμαστε τα κανάλια, Μαρία. Είμαστε εργαλεία και εμείς προϊόντα είμαστε. Μας αγοράζουν. Και επειδή η Έλληνα Χριστοπούλου, μην ξεχνάτε ότι ενώ είχε ακουστεί το καλοκαίρι ότι θα είναι στο My Style Rocks. Πήγε ωστόσο στη ΦΕΗ, άρα με την καθημερινή παρουσία στη ΦΕΗ δεν μπορεί να είναι και τα απόγευμα στους δέκτες και να γυρίζεται που σουκού, γιατί συνήθως που σουκού γυρίζεται το Master Rocks. Θα είναι, ας πούμε, και το πρωί στη ΦΕΗ και το απόγευμα στο Master Rocks άλλες τρεις ώρες. Τρελαίνεσαι εσύ τώρα, δύο δουλειές ταυτόχρονα. Όχι, ρε παιδί μου, λέω ότι είναι ένα πρόσωπο που θα το έχει 6 ώρες στην τηλεόραση. Τη μέρα. Ναι, η Βίκυ Καγιά δεν κάνει και το Shopping Star και το GNTM. Σωστό και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κατάλαβες που στηνούσε ο Περικλής Κονδυλάτος που είπε ότι δεν μπορώ να σας πω. Αλλά δεν έχω υπογράψει ακόμα. Δεν μπορώ να σας πω τι συζητάω, αλλά δεν έχω υπογράψει ακόμα. Άρα συζητάει να πάει. Άρα είναι σε διαπραγματεύσεις οικονομικές, αν κατάλαβα καλά. Γενικότερα υπάρχουν ακόμη διαπραγματεύσεις και νομίζω ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι ρόλοι ακόμα του παιχνιδιού. Γιατί χθες ακούσαμε και μία είδηση σχετικά με το ότι ο Ντάνος δεν θα είναι σαν παίκτης στο Survivor που όλοι περιμέναμε να τον δούμε στο All Star.
που εννοείται All Star χωρίς Γιώργο Αγγελόπουλο δεν γίνεται. Ο κόσμος τον αγαπάει πάρα πολύ, τον ζητάει. Αλλά κοίταξε να δεις που τώρα μας δίνουν ένα μικρό τυράκι ότι ίσως λοιπόν το δούμε σε ρόλο coach των παικτών. Άρα σημαίνει ότι αυτό θα ταξιδέψει. Εγώ διάβασα το site ότι είναι οριστικό, ότι υπέγραψε. Για coach. Υπέγραψε για το Survivor και θα έχει. Εκεί με μπέρδεψε το. Σχολιαστικό ρόλο. Παρουσιαστικό ρόλο. Άρα συμπληρωματικό του Λιανού προφανώς. Και coach στους παίκτες. Τρία πόστα θα πάρει μέσα σε αυτό το παιχνίδι αυτός ο άνθρωπος. Και να σου πω κάτι, εγώ τώρα τον Αγγελόπουλο που έχει αφήσει το στίγμα του και τη σφραγίδα, δεν τον περιμένω να επιστρέψει γιατί. Να τρέξει. Για μια ρεμάνση. Όταν λέμε coach στο survivor, δηλαδή πούμε, θα είναι άνθρωπος που θα δείχνει την πίστα. Πώς γίνεται σωστά. Εμψύχωση μπορεί να κάνει. Έχεις δίκιο. Θα πάει τώρα στο Σάκη Κατσούλη ο Ντάνος να του πει πώς θα τρέξει την πίστα γιατί ο Σάκης δεν ξέρει να τρέξει. Θα κάνει ρε παιδί μου. Life coaching. Αξίζω. Μπορώ. Πώς να το πω τώρα. Εμένα μου κάνει λίγο ρε παιδί μου, κάτσε να το κλειδώσω λίγο το Γιώργο. Να του πω ότι θα κάνεις και λίγο το ένα, θα κάνεις και λίγο το άλλο, θα κάνεις και λίγο το παράλληλο. Ο Αγγελόπουλος μην υπέγραψε συμβόλαιο και δεν είναι ξεκαθαρισμένα τι πρόκειται να κάνει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, πιστεύω. Το θέμα είναι. Ωραίο είναι όμως, ωραίο είναι σε ρόλο κόουτς να δούμε τον Γιώργο. Δηλαδή. Τι είναι, τι ωραίο, αφού δεν το καταλαβαίνουμε καν τι είναι. Εντάξει, ωραίο είναι να μου ακούγεται ωραίο. Περιμένει να γυρίσει, να ξανατρέξει, να το δει να κάνει τα ράντς. Θέλει να δει λάσπη να κυλάει στο σώμα του. Να σας πω ένα πολύ ωραίο. Θα τρέχει πρώτος ο Αγγελόπουλος στην πίστα. Αν τον φτάσεις, κέρδισε. Όχι. Τη δείχνει, ναι. Άρα θα τον βλέπεις να το κάνει. Κατάλαβες και μετά θα τρέχουν οι υπόλοιποι. Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Αυτό είναι η Μαρία, θα τον λέω. Καλημέρα, Παναγιώτη. Πάντως θα σου πω κάτι. Σε σχέση με τον Περικλή Κονδυλάτο, ο Περικλής λέει ότι δεν θέτει όρους. Πώς δεν θέτει όρους. Μια χαρά θέτει όρους. Δεν πηγαίνεις κάτι. Εξαρτάται. Πέρα από το δικό σου λέει, περίμενε. Γιατί σου λέει δεν μπορείς να βάλεις όρο, ξέρω εγώ. Αυτό δεν ξέρω. Κοίτα, ο Αγγελόπουλος, επειδή είναι ένας παίκτης που άφησε νομίζω το στίγμα του στο Survivor. Μπορεί να πει, εγώ για να ξανάρθω θέλω αυτά. Άλλο αν τα δεχτεί η παραγωγή ή δεν τα δεχτεί. Νομίζω ότι τον παίρνει να θέσει όρους. Από εκεί και πέρα είναι τι δέχτηκε η παραγωγή να κάνει ο Γιώργος. Μόνο και μόνο για να τον έχει ότι θα είναι στο Survivor. Εγώ δηλαδή απογοητεύτηκα όταν διάβασα. Είσαι ότι... ο παραγωγός. Ναι. Εγώ απογοητεύτηκα στο ίδιο. Είσαι για τον Μίντια. Και λες, τον θέλουμε αυτόν τον άνθρωπο. Τον θέλουμε. Ναι. Πώς μπορούμε να τον φέρουμε. Με όποιο κόστος θα πω εγώ. Δεν είναι. Μπορεί να είναι κόστος, μπορεί να είναι ρόλος, μπορεί να οτιδήποτε. Τον θέλεις. Ό,τι να είναι. Κολοτούμπες θα κάνουμε. Τελείως. Δεν είναι όμως απογοητευτικό για το κοινό ότι δεν θα τρέχει. Μα κάτσε να το δούμε πρώτα. Να το δούμε. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο άνθρωπος. Κάτσε να το δούμε. Ακούγονται διάφορα πράγματα. Να σας θυμίσω ότι στο παρελθόν πολλές φορές έχουμε ακούσει κάτι και έχει γίνει στο τέλος κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι μπορεί να μην ήθελε να πάει, γιατί μπορεί να μην ήταν σίγουρος 100%. Λέω τώρα εγώ ότι μπορεί να είναι ο ίδιος Γιώργος που ήταν πριν. Πότε μπορεί και να μην θέλει για να πει 7 χρόνια διαδικασία. Και μπορεί και να μην θέλει να πει διαδικασία, γιατί για το ρόλο του παρουσιαστή νομίζω ότι το έχει συζητήσει αρκετές φορές και στο παρελθόν. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή φέτος που έχει θέσει αυτόν τον όρο κάπως να υπάρχει αυτό το project. Και βγάζει τον Γιώργο που σου έχει φέρει τρεις χρονιές σούπερ. Και σκίζει και αρέσει πολύ, το ρισκάρεις για να βάλεις τον Αγγελόπουλο. Ότι ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο πώς μπορεί και αυτός να ενσωματωθεί μέσα στο project. Γιατί να το ρισκάρει εγώ, είμαι εγώ ο Γιώργος, γιατί να το ρισκάρω. Πέρασα, το κέρδισα, έχω αφήσει αυτή την, την εικόνα. Γιατί να πάω να τη χαλάσω τώρα. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Πολλά τα λεφτά. Γι' αυτό λέω. Άμα μπορώ να βρω έναν άλλο ρόλο και να μείνω σε αυτό και να κρατήσω και την αρχή. Και πάω. Μπορείς να βάλεις και έναν άλλο όρο. Εγώ πάντως προτείναμε να κάνω κι εγώ ένα backstage εκεί. Μπορεί να backstage στιγμή. Μπορεί να μπει με όρο, να μπω μέσα, αλλά δεν θα με βγάλετε πριν από τις 15 εβδομάδες, ξέρω. Ναι. Δεν το λέω αυτό δημοσία, το λέω μεταξύ μας εδώ. Αυτό γίνεται. Δεν γίνεται. Λες και να με ψηφίσει το κύριο, με βγάλετε. Δεν είμαστε σε break. Δεν είμαστε σε break. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υποθεί. Λοιπόν, η Ελεονόρα Μελέτη με έναν τρόπο νιώθω ότι πήρε λίγο το αίμα της πίσω. Ναι. Διότι είχαν ακουστεί πολλά τότε για τη συνεργασία της με το Μάνεση και λέει «Αχ, βρεκουτά, τρίκα έκανε, βρεκουτά». Πέταξε και το καρφάκι της ότι τότε θεωρούσε ο Νίκος ότι εμείς φταίγαμε που δεν πήγαινε καλά η εκπομπή παρουσιαστές. Τα είχαν βγει και τα είχαν πει νομίζω, δεν είναι. Μιλήσει νομίζω πολύ ξεκάθαρα τότε, γιατί δεν, έτσι όπως σταμάτησε η εκπομπή, έτσι όπως έφυγε η Ελεονόρα, δεν ήταν πολύ ευχάριστα τότε νομίζω τα πράγματα. Και γιατί είχε ένα συμβόλαιο η κοπέλα με τον σταθμό, γιατί ήταν μπροστά, γιατί είχαν πει μετά ότι δεν θα νομάνεσε και ήρθε εκ των υστέρων στην εκπομπή. Δηλαδή κάπως είχε φτάσει σε ένα σημείο που δεν έγιναν τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα και η εξέλιξη δεν έφερε ωραίο αποτέλεσμα. Κοίταξε, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και ένα συμβόλαιο χεμήθειας, οπότε να μην μπορεί να μιλήσει ακόμα. Νομίζω και ο Τάσος Τεριάκης χθες αυτό άφησε να υπονοηθεί, ότι κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα πω. Είμαι σίγουρος ότι όταν αυτό κάπου. Όταν ο καθένας μπορεί να πει αυτά που πρέπει να πει, το ίδιο και ο κύριος Μάνεσης. Έτσι δεν είναι. Όλοι ήταν μέσα σε αυτό. Θα μιλήσουν και στο τέλος, εντάξει, τι να πούμε τώρα. Εμείς ως παρατηρητές δεν είμαστε κριτές αυτού του πράγματος. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω το εξής. Δεν ξέρω αν
μου φάνηκε λίγο περίεργο το τρίκ. Δηλαδή είναι λίγο σαν να με κοροϊδεύει. Περίεργο. Άκομψο. Ναι, είναι περίεργο. Λίγο άκομψο. Σαν να με δουλεύει. Σαν να θέλω ότι είναι HB αυτό. Έκανα, α πούμε, ότι. Άφησε μια μορφή. HB Nielsen μου στέλνει τώρα κάποια νούμερα και δεν πιστεύομαι. Ναι. Και είπα να πω κάτι για να δω αν θα ανταποκριθείτε. Και που ξέρουμε πώς ανταποκρίθηκαν και ποσοστία. Τι στατιστικό λόγο έχει. Δεν βγαίνει και νομίζω δεν συνδέεται. Δηλαδή το να υπάρχει ένα ενδιαφέρον γιατί θέλω να σε βλέπω στην τηλεόραση δεν σημαίνει ότι εκείνη τη μέρα που δες αν σε είδα ή δεν σε είδα, μπορεί να μην ενδιαφερθώ για σένα. Είναι έτερο νεκάτερο, δηλαδή δεν μετριέται, ας πούμε, το Twitter. Δεν είναι... Του κάνει δύναμη. Είναι το αντρικό κοινό, την ώρα εκείνη, έβλεπε γουρουνάκι, αλλά... Χωρίς δεν ξεχνάμε ότι είναι Σαββατοκύριακο, τα παιδιά είναι στο σπίτι. Σωστά. Δεν θέλω να το ξεχνάτε αυτό. Δεν θυμόμαστε. Ναι, και εγώ δεν βάζω, βάζω την Πέπα. Και εγώ την προτιμώ την Πέπα. Τόλμα εσύ να πάρει το κοντρόλ και να αλλάξει τα καρτέλα. Παραπάρω εγώ το κοντρόλ από τον Ιωνα που μου κάνει. Ατιό, ατιό, ατιό. Αυτό, αυτό, τέλο. Είμαι δίπλα του. Θέλω να πω και το μηχανάκι μετράει αυτόν που έχει δηλώσει. Δηλαδή αν έχει δηλωθεί ω άντρα ή ω γυναίκα ο τηλεθεατή. Εγώ πάντω βλέπω με το παιδί μου παιδικά. Βλέπω. Άμα το βάλω κάποια στιγμή να το αποφεύγουμε λίγο, προσπαθούμε να μην τον έχουμε τόση ώρα στην τηλεόραση, θα του βάλω και θα κάτσω εγώ δίπλα. Θεμητό ανταγωνισμό, αν με ρωτά. Ό,τι παίζει τηλεόραση. Κάτι, ναι. Γιατί το άλλο κανάλι βάζει την Πέπα. Κάτι ξέρει. Υπάρχει τέτοιο κοινό που θέλει αυτό εκείνη την ώρα. Δεν θα κάνουμε όλη τη μέρα, θα βλέπουμε ειδήσει. Ρε παιδιά, κουραστήκαμε κι εμεί. Το Σάββατο το πρωί είναι αποκλειστικό για τα παιδιά. Δεν θα ανακούγε πυρηνικό πόλεμο. Παρακαλώ. Δεν πειράζει. Θέλω να δω την Πέπα να μου πει. Εγώ θέλω να βλέπω Μπεγουίτερ. Δεν θέλω να βλέπω. Θα πηγαίνω στην άλλη τηλεόραση να βλέπω. Γι' αυτό έστειλε αγωνιστικού χαιρετισμού και ο Μούτσινα στην Πέπα. Και πολύ καλά. Όχι, έστειλε στο Μάνεση και την Πέπα. Ναι, την Πέπα την κρατάς γιατί είναι νούμερο ένα. Θα έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουμε όλα αυτά όταν μπορούν να μιλήσουν όλε τι πλευρέ. Αν ενσωματώσει τύπου μασκότ μέσα στην εκπομπή, μετράει. Να περνάει μια μασκότ από πίσω. Άμα σου φέρνει νούμερα. Φέρνει. Τέλειο. Παιδιά από αύριο δίνω με Πέπα. Να φέρουμε την Πέπα εδώ. Να περνάει η Πέπα, η Μαγκελέ, ο Σπορμπίλη. Τα παλιά. Σου δίνω εγώ Πέπα και θα κάνω κάτι ακροβατικά από πίσω. Ναι, βάλτε ιδέε στο Νίκο Μάνεση να φέρει και την Πέπα μαζί στην εκπομπή. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Να συμπαρουσιάζει. Να μην του φέρει παρουσιαστέ. Ναι, να την βάλει δίπλα. Γιατί είναι Ελεονόρα να έχει την Πέπα. Πέπα, πε τα νέα για τα παιδάκια. Τι θα έχει το μενού σήμερα στο σχολείο. Τέλειο. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μα μούλτι όμω. Διότι η Χριστίνα Παπά πήρε το μέρο του Χρήστου Βασιλόπουλου. Θέλω να σα πω. Είπε ότι και εκείνη θα μπορούσε να δουλέψει αφιλοκερδό. Επειδή μου ότι οι νέοι άνθρωποι καμιά φορά ξεκινώντα μπορεί να το κάνουν. Και αυτό η Τιτή Καστασινοπούλου μιλάει για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά μίλησε και το αν συνεχιζόταν οι δύο ξένοι που περιμέναμε μία τρίτη σεζόν που δεν πήγε τελικά, θα έμπαινε μέσα ο Θανάσης Βέγκος. Είχε κανονιστεί. Βεβαίως. Η Άννα Βαγενά λέει ότι κάνει γυμνισμό στην Άξο κάθε χρόνο. Εγώ δεν την πέτυχα, θέλω να σα πω, ήμουν στην Άξο. Δεν γιατί έκανε έτσι. Ήθελε. Γυμνίσει λοιπόν, η Λένα Δροσάκη μιλάει για τη συνεργασία με τον σύζυγό τη και το ότι έρχεται σε δύσκολη θέση όταν τη ρωτούν για τον Πέτρο Φιλιππίδη που έχει αποφυλακιστεί. Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης σχολιάζει την απόφαση του Θεάτρου Τέχνης να αποβάλει το γιο του Πέτρου Λαγούτη. Τα συζητάγαμε εδώ τις προάλλες. Η Άντζελα Γκερέκο απαντά στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να προσπαθεί να υιοθετήσει ένα παιδί. Και η Μαρία Πρωτοπάπα περιγράφει ένα ακραίο περιστατικό που τη συνέβη με έναν θαυμαστή τη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά. Ναι, ναι, μπορεί να το κάνει χωρίς να αν είσαι καινούριο παιδί και θέλεις να το κάνεις σαν πείρα και πολύ καλά κάνει. Και δεν είναι κακό αυτό. Εμένα μου λέγανε και να πάω φιλοκερδίως, αν κάτι που μου αρέσει, φυσικά και θα πήγαινα. Και αυτό που κάνουμε τώρα δεν φιλοκερδίως, δεν είναι, γιατί θα πρέπει να χάσω τρεις. Ήταν ερωτευμένος με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Θαύμαζε την Αλίκη. Γιατί είχε τσαχπινιά, γιατί είχε στοιχεία τέτοια. Θεωρώ ότι γι' αυτό ερωτεύτηκε εμένα. Γιατί είχα στοιχεία τέτοια. Γιατί δεν πήγαν για τρίτη σεζόν οι δύο ξένοι. Θεωρώ γιατί δεν ήθελαν όλοι οι κεντρικοί ρόλοι να συνεχίσουν. Θα μπαίνανε και κάποιες προσθήκες στον τρίτη σεζόν, Θα μπαίνει ο Βέγκος. Θα ήταν άντρας μου ο Βέγκος. Είστε συμφιλειωμένοι με την ηλικία σας, με την πάροδο των χρόνων. Εντελώς. Πολύ καλά συμφιλειωμένοι είμαι και μ' αρέσω έτσι όπως είμαι. Και γερή να είμαι να τους άψω όλους. Καλεσμένη στο στούντιο 4 της ΕΡΤ, η Άννα Βαγενά αποκάλυψε πως στην ηλικία των 75 κάνει γυμνισμό. Είστε πιο ωραία τώρα από όσο ήσασταν πριν από μερικά χρόνια. Είδες. Να, αυτό το πιστεύω. Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν είναι θέμα διάθεσης. Ο λίφτινγκ δεν έχω κάνει καθόλου. Ούτε και θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Θέλω να πω στις γυναίκες να μην ταλαιπωρούνται, να φροντίζουν τον εαυτό τους. Κορίτσια,
Μην πέφτετε στην παγίδα ότι αυτό είναι μόδα. Τώρα είναι μια μόδα, ξυρίσαν τα φρύδια τους όλους και τα κάνανε εκεί πάνω. Ναι. Είναι σαν τη μάγισσα που είναι στη Χιονάτη. Και επίσης κάτι φίδια πάρα πολύ χοντρά στον Παπαγιανόπουλο. Ναι. Το συγχωρεμένο. Δεν σας αρέσει αυτή η επιλευθέρωση των γυναικών που μπορούν να κάνουν πια. Ναι, να κάνω ό,τι θέλουν θέλουν εγώ. Ναι. Εγώ κάνω γυμνισμό σε αυτή την ηλικία. Πού κάνετε? Στην Άξο. Κάθε καλοκαίρι πάω σε παραλία γυμνιστών. Πιο μεγάλο, σε πια μεγάλη απελευθέρωση υπάρχει. Αλλά με αυτό το σώμα που έχω. Φυσικά με αυτό. Το σώμα που είμαι 75 χρονών εγώ. Mm. Είμαι γεννημένη το 1947. Παρουσίαση προγράμματος χθες του θεατρού τέχνης Καρόλου Κουν. Υπάρχεται μαζί επισκηνής και με το σύζυγο. Α, ναι, για πρώτη φορά. Έχετε άγχος. Ναι, αγχώθηκα λίγο. Είναι αυστηρός κριτής. Αυστηρός, ότι είναι αυστηρός είναι. Είναι περίεργο να συμπάρχουμε στο σπίτι, να έχουμε τα καθημερινά και να είμαστε και στο θέατρο. Το θέλαμε και προέκυψε. Του εξηγείτε ότι είστε ηθοποιοί και οι δύο οι γονείς. Βλέπαμε τις αίρες και ήταν και ο Αναστάσης μπροστά και... ήταν πολύ παράξενο για εκείνον. Πώς βλέπετε την εξέλιξη του να βρίσκεται έξω με περιοριστικούς όρους ο Πέτρος Φιλιππίνης? Δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Ευχαριστώ. Φοβηθήκατε ότι μετά από αυτό ίσως δεν έχετε τόσες προτάσεις, δεν σας παίρνουν σε δουλειές? Όχι, δεν φοβήθηκα κάτι τέτοιο. Μ' αρέσει να μιλάω μέσα από τις πράξεις μου και το προτιμώ, θα έλεγα. Και είναι και ένα έργο που μιλάει για αυτό το θέμα. Για αυτό το θέμα, οπότε θα μιλήσω μέσα από αυτό. Πώς είναι που πρώτη φορά θα συνεργάζεστε με τη γυναίκα σας επί σκηνή? Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχετε άγχος, γιατί εκείνη μας είπε ότι είναι αρκετά αγχωμένη. Εντάξει, άγχος έχουμε. Τώρα θα είμαστε στη δουλειά, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θέλω να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Νομίζω ναι, θα γίνει. Δηλαδή, είμαστε επαγγελματίες. Ως σπουδαστής και του θεάτρου τέχνης, θέλω να σχολιάσω για την απόφαση οι σπουδαστές να μην παίρνουν μέρος σε τηλεοπτικές παραγωγές όταν είναι σπουδαστές. Είδαμε με αφορμή πρόσφατα που αποβάλανε το γιο του Πέτρου Λεβόντ και της Μυρτωλικάκης. Όλοι πρέπει να ακολουθούν αυτόν τον κανόνα, καλός ή κακός. Κατανοώ βέβαια, γιατί άκουσα και τις δηλώσεις του Πέτρου. Και κατανοώ πάρα πολύ καλά τη σκέψη του και, αν θέλετε, συμφωνώ εν μέρη ότι τα παιδιά αντί να πηγαίνουν να κάνουν άλλες δουλειές για να μπορούν να είναι στη σχολή, να έχουν αυτές τις μικρές συμμετοχές. Κάποια δημοσιεύματα που έχουμε διαβάσει και σας θέλουν να υιοθετείτε παιδί, αυτό ισχύει? Δεν θα ήθελα να απαντήσω σε αυτές τις γελοιότητες, συγγνώμη που το λέω γελοιότητα, αλλά όταν δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, αυτό εννοώ. Είναι ένα ευλογημένο θέμα το θέμα της υιοθεσίας, αλλά όσο αφορά τα ψέματα και την παραπληροφόρηση, ας κάνουν καλύτερη δουλειά τα κίτρινα περιοδικά και sites. Αυτά. Λυπάμαι, πολύ λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν στη διαδικασία να βγάλουν το ψωμάκι τους, το οποίο σέβομαι και εκτιμώ, προσπαθώντας μέσα από εντελώς μεγάλα ψέματα, χωρίς καμία σχέση με την αλήθεια, να δημιουργούν ιστορίες. Θέλουν βραβείο μάλλον κίτρινης σεναριογραφίας γενικότερα. Ξεκίνησε και η μία νύχτα του Αυγούστου, η συνέχεια από το νησί. Δεν σας βλέπουμε όμως εκεί. Λόγω χρόνου και μόνο. Είχατε κάνει συζήτηση? Ναι, φυσικά, φυσικά. Είχα πει ναι αρχικά για να συμμετέχω σε κάτι μικρό. Και για το σασμό έγινε χαμός, να το πούμε, με την ερμηνεία σας, πολλά θετικά σχόλια. Γιατί έπαιζε. Δεν ήξερα πόσο αυτό το πράγμα, δηλαδή, έχει ανοίξει ενώ σας με τον κόσμο. Το κατάλαβα λίγο το καλοκαίρι στις διακοπές. Θέλω να πω, είναι... Εντάξει, ωραίο. Κάποιες φορές είναι λίγο περίεργο, βέβαια, δεν μπορώ να πω. Γιατί όλος ο κόσμος δεν έχει το τάκτ που περιμένεις. Φορούσα μάσκα, ας πούμε, ξέρεις, και κάποιος μου την έβγαλε χωρίς να με ρωτήσει. Δηλαδή, για τέτοια πράγματα εννοώ, αλλά οι άνθρωποι δεν το κάνουν από κακό. Δηλαδή, μου έβγαλε τη μάσκα για να φωτογραφηθεί μαζί μου. Ήταν λίγο περίεργο. Τι πιο απ' όλα. Καλά, δεν μου έχει τύχει να μου βγάλουν τη μάσκα. Αλλά πολλές φορές μπορεί να με δουν κάπου, ξέρω εγώ, να θέλουν να βγάλουν φωτογραφία και τους λέω πολύ ευχαριστώ, βάζω το γυαλιά μου, λέει, χωρίς γυαλιά να φαίνεστε. Λέω, άδαυτη ποτέ. Ναι. Ποτέ.
ποτέ των ποτών. Κατάλαβε. Δεν γίνεται ποτέ. Ξέχασε το. Θέλει να βγούμε μία με το γυαλιέλιου. Πολύ ευχαρίστω. Άμα τίποτε. Βαμμένη, ό,τι θέλει. Έλα. Η Ελένη μου τη χάνουν λίγο το τάκι. Και εγώ τώρα που ήμουν στην Αλεξανδρούπολη στο αεροπλάνο μέσα, ένα με πάει με το γιο και μου λέει, έλα, βγάλε μια φωτογραφία. Πάω με τη μάσκα εγώ τώρα. Και μου λέει, όχι δά και με τη μάσκα. Δίπλα-δίπλα εγώ με το γιο έτσι. Δεν θέλει να φιληθούμε κιόλα, να είμαστε καλά. Ναι. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν το αισθάνονται. Ναι, ναι. Αφού σε βλέπει, είναι με τη μάσκα. Αφού σίγουρα εσύ... δεν το κάνουν κακοπροαίρετα, αλλά πρέπει, ρε παιδί μου, να υπάρχουν και κάποια όρια. Πώς να σου πω, δηλαδή να σκέφτεσαι ο άλλος, θέλει να την βγάλει τη μάσκα. Μπορεί, ρε παιδί μου, και εκείνη την ώρα μην είναι καλά, μην θέλει φωτογραφηθεί. Μπορεί να το πει γενικά, μπορούμε να βγούμε μια φωτογραφία. Όρια. Δηλαδή, αν το πει με ευγένεια, νομίζω κανείς δεν μπορεί να σου αρνηθεί κάτι. Εναι. Αλλά τώρα. Να τραβάς τη μάσκα, ας πούμε, της κοπέλας, γιατί θες να... Δεν είναι ωραίο. Ναι. Γι' αυτή νιώθει άβολα, πώς να σου πω. Ναι, καλέ. Είναι σημεία των καιρών, αυτά, Μπέτη μου. Καλά τα λες, σημεία των καιρών. Όπως αυτό και με την πληροφορία που είπε η κυρία Γκερέκου, την ψευδή πληροφορία τέλος πάντων. Δηλαδή ότι... αυτό βλέπεις ότι ας πούμε μπορεί να είσαι λίγο ευγενής ή το να είσαι λίγο πιο χαμογελαστός ή λίγο πιο χαρούμενος και βλέπεις ότι τελικά αυτό μεταφράζεται σε μια μεσότητα που παίρνει ο άλλος απέναντί σου κατευθείαν, ώστε να σε ρωτήσει ας πούμε αδιάκριτα πράγματα ή να σε ρωτήσει για ευαίσθητα πράγματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που δεν το κάνουν όλοι, αλλά το κάνουν πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου. Δεν τη ρωτήσανε καν. Και πριν φύγει από τη ζωή και ο κύριος Βασκόπουλος ότι ίσως υπάρχει στη ζωή της κάποιος άλλος άντρας. Δηλαδή, πραγματικά ο άλλος δεν σέβεται ούτε σε τι κατάσταση μπορεί να είσαι, ούτε τι μπορεί να συμβαίνει στη ζωή σου, μόνο και μόνο για να κάνει αυτός δώρο. Δεν τον νοιάζει, χρησιμοποιεί το όνομά σου και κοτσάρει ό,τι τίτλο θέλει και από κάτω γράφει του κεφαλίου. Να πάρω εγώ και την άλλη πλευρά. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος διάβασε κάποιο άρθρο και λέει, το διαβάζω αυτό και εμένα μου φαίνεται γελίο, αλλά οφείλω να ρωτήσω για να δώσω και λίγο χώρο στην κυρία Γερέκου να απαντήσει σε σχέση με αυτό που γράφονται. Δηλαδή, δεν το βλέπω και κακό ότι ρωτάνε εφόσον υπάρχει ένα κίτρινο δημοσίευμα. Δηλαδή, να δώσει και αυτή η απάντηση για να λύσει. Καλά, κάνανε, είναι, ξέρεις, καλά κάνανε και τη ρωτήσανε. Και όπως πριν γράψεις, οφείλεις να την πάρεις και καλά. Να τη ρωτήσεις. Έχει ξεκινάει το κακό. Το πριν γράψεις κάτι, πρέπει να το έχεις διασταυρώσει. Δεν μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις προκειμένου να κάνεις νούμερα και κλικς. Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Απλά δικαιολογώ το δημοσιογράφο εκεί που λέει. Διαβάσαμε αυτό. Για να υπάρχει, φαντάζομαι, κάποιος κάτι έψαξε, κάτι βρήκε. Ισχύει ή δεν ισχύει, να το διαψεύσει. Εντάξει. Καλό είναι όμως να την κάνεις την έρευνα. Καλό είναι να την κάνεις την έρευνα γιατί κάποιες ερωτήσεις είναι λίγο πιο ευαίσθητες από κάποιες άλλες. Δηλαδή, το να σου έχουν χρεώσει μια σχέση που λέω λόγος, που εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, το να πω εντάξει τώρα, μάθαμε ότι μπορεί να είσαι με αυτόν. Ναι, είναι και κάτι το οποίο μπορεί να το φέρει πιο κομψά, αλλά δεν θα συμβεί κάτι κακό. Τα του παιδιού, τη οικογένεια, το αν θα κάνει δεύτερο, αν θα. Είναι πιο ευαίσθητο. Είναι ευαίσθητο δεδομένο. Προχθές στην βάπτιση ήρθε μια κοπέλα. Καλό πρέρετα. Και λέει, θα κάνετε και δεύτερο. Και κάτι τη κάνει χαρά. Από αυτές εσέ που ρωτάς, κάνεις αυτές τις ερωτήσεις. Αλλά δεν βγήκε. Τόσο αυτό. Τι πει, μα πολύ ξέρω εγώ. Ήταν σαν και λίγο άσχημα. Άμα δεν θέλω να κάνω δεύτερο, πρέπει να πάω. Μα δεν είδε τι έγινε, παιδιά. Και με την κόρη μεταξά που συνέχεια τη ρωτούν την κοπέλα, είναι έγκυος. Αν δεν είσαι έγκυος, έχεις φάει. Τι σου σημαίνει. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν ρωτάς την άλλη την κοπέλα. Είναι βέβαια τα statement. Κάποιο λέει παντρεύτηκε. Πάμε και τα σκαλιά της εκκλησίας. Τι γίνεται μετά τα σκαλιά. Ναι, αλλά έχει δίκιο ο Δημήτρης. Δηλαδή, πες, κάνε πρώτα, πες. Έχει ακουστεί αυτό. Ναι. Μπορώ να σας ρωτήσω γι' αυτό, αν ισχύει. Δηλαδή, είναι, αυτό είναι το σωστό. Ναι. Όχι, τι έχετε να πείτε για την υιοθεσία. Δεν γίνεται. Ναι, απ' την άλλη, ξέρεις, και εγώ λέω, τώρα έχεις κάνει ένα παιδάκι, στη βάφτιση. Και σου λέει, α, ωραία, κάνατε ένα. Θα θέλατε δεύτερο, ή είστε, έχετε αποφασίσει να μείνετε. Τώρα βαφτίζουν το πρώτο. Ναι, το βαφτίσανε, δεν το εγώ το έχω πει, είναι κάποιες ερωτήσεις. Λες, θα ήθελες να κάνεις μια μεγάλη οικογένεια. Είναι μια απλή ερώτηση, δεν είναι και κάτι φοβερό. Φέρ το απέξω. Το... Βέβαια, υπάρχει και η περίπτωση το ότι εμπιστεύεσαι έναν φίλο σου που μπορεί να είναι δημοσιογράφος και του λες καθητής και βλέπεις ότι πριν φτάσεις στο σπίτι υπάρχει ήδη το άρθρο ακριβώς με το τι ακριβώς μπορεί να σου γράφτηκε. Όχι, δεν το λέω για μένα προσωπικά. Υπάρχει περίπτωση φίλου μου, ας πούμε, να έχει βρεθεί. Εγώ, καλή ώρα. Ναι, ο Δημήτρης Μακαλιά. Μιλούσαμε προσωπικά με μία φίλη μας δημοσιογράφου. Χρόνια την ξέρουμε την Αντιγόνη, λέγαμε κάποια πραγματάκια. Φτάζει το σπίτι. Και, ναι, και πάμε σπίτι και την άλλη μέρα το πρωί. Ό,τι είπαμε, λέξη, παιδιά. Λες και έχει καστόφωνα μαζί. Όλο το άρθρο, λέξη, ό,τι είπαμε σε προσωπικό επίπεδο. Και μου λέει την Κόνη, άστα να πάει το παλιά μπέλο. Δεν βαριέσαι. Θα το βρει μπροστά. Δεν την πήρε τηλέφωνο. Δεν την πήρε τηλέφωνο. Κακό. Την άλλη εβδομάδα. Που θα έχει παίξει αυτή η είδηση, την άλλη εβδομάδα θα το συζητήσουμε. Α, δεν έχει παίξει η είδηση. Και πού τα είδες τότε λέξη-λέξη συγγραμμένα. Το έπαιξε, το έπαιξε. Αυτή το έγραψε κάπου, θα το δούμε. Κάψτε την. Δεν την καίω τώρα, θα την κάψουν άλλη Δευτέρα. Θα την κάψουν άλλη Δευτέρα. Δεν την καίει κανείς. Σας το αφήνω εγώ. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Καταλάβατε εσείς, εγώ δεν έχω καταλάβει. Κάτι... Την άλλη Δευτέρα αποκλειστικό. Είναι κάτι προσωπικό που δεν θέλει, ας πούμε, να το βάλει. Κάπου. Αυτό προσπαθώ θέλει να πει. Όσοι είσαι σίγουρος ότι θα το πάρουν άλλοι, ρε παιδί μου. Όχι, Μπέτη, αν δεν το πει, θα φύγω και θα πάω να κάνω γυμνισμό στην κοντινότερη παραλία. Στο λέω. Πού, Μπέτη, να πάμε όλοι. Φεύγω και τα βγάζω όλα. Ποια είναι αυτή η παραλία στην Άξο, θέλει να πάει η Μπέτη.
να μας πει. Παρακαλώ. Μην τρέπεσαι λίγο. Πραγματικά δηλαδή. Στη Χαβάη πρέπει να πηγαίνει. Όχι, αυτό δεν είναι στην Άξο, είναι η Χαβάη. Εκεί πρέπει να πηγαίνει. Εκεί δεν έχει πατάτα. Στην Άξο δεν ξέρω που έχει γυμνιστές, δεν πήγα. Εκεί στη Χαβάη πιο κάτω. Πήγα στην Πάρο σε μία κατά λάθος, όπως δεν ήξερα ότι είναι γυμνιστό. Και τι έγινε, πώς πήγε. Τα παιδιά κοιτούσαν δεξιά-αριστερά. Ήταν λίγο πιο μακριά, βέβαια. Ναι. Οπότε μετά το ξεχάσανε. Δεν ξανακοιτάξαν τα παιδιά. Το ξεχάσανε, έτσι νομίζετε ότι συμβαίνει με τα παιδιά. Τι βλέπουν κάτι τώρα που του κάνει εντύπωση και μετά λένε: το ξεχνάνε. Θα το ξεχάσω. Πήγαμε, στήσαμε το μεγάλο μας, το διτέντα μας, θα τα μαζέψουμε λίγο. Έφτιαξε στίχο, δηλαδή του είπε: από εκεί γυρίστε λίγο. Ήταν μακριά. Ήτανε μακριά. Μπορώ να ρωτήσω κάτι εγώ. Σε αυτές τις παραλίες επιτρέπονται τα κινητά τηλέφωνα. Ναι, γιατί. Ναι, γιατί. Άρα απλά δεν έχει που να τα βάλει. Τα κρατάει. Αυτό το σκέφτεται. Όχι. Αυτό το σκέφτεται μόνο κάποιο που δεν κάνει γυμνισμό. Όλοι όσοι κάνουν γυμνισμό. Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται με γυμνισμό. Δεν τρέπονται. Δεν σέβονται. Δεν τρέπονται. Φυσιολογικό. Νιώθουν ελεύθεροι. Γι' αυτό κάνουν γυμνισμό. Να σα θυμίσω ότι ο Κρατερός ο Κατσούλης, αν θυμάμαι καλά, πριν από κάμια δεκαετία είχε. Επειδή είχε κάνει γυμνισμό ο Κρατερός. Και τον βγάλανε φωτογραφίες από κάποιες εφημερίδες και το παίξανε και στην τηλεόραση και στα περιοδικά. Και είχαμε τεράστια δικαστική διαμάχη. Προφανώς. Δικαίωσε τον Κρατερό. Με μπλερ, φαντάζομαι. Τον δικαίωσε. Δεν θυμάμαι αν πήγε τον μπλερ, γιατί όπως και να έχει, γυμνό σε παραλία. Δεν παίζει. Δεν παίζει ούτε να σε βγάλει φωτογραφία ούτε τίποτα. Προσωπικό δεδομένο. Τελεία. Όχι, δεν γίνεται να έχει μπλερ. Είχε, δεν είχε, δεν πρέπει. Είναι προσωπικό δεδομένο. Λοιπόν, κυρία μου. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σήμερα είναι 4 Οκτωβρίου, είναι η απελευθέρωση της Ξάνθης, παιδιά. Μπράβο. Ναι, και το είχα ξεχάσει. Τα φιλιά μου στην πόλη μου, λοιπόν. Εσείς, ωστόσο, πριν φύγετε να πάτε στο διαλυματάκι σας, να πάτε όπου θέλετε να βάλετε λίγο καφεδάκι, στείλτε ένα γραπτό μήνυμα για να κερδίσετε τον Daytona Fame 125 της εταιρείας Gorgolis ΑΕ. Αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου, αυτό εννοούμε, δεν χρειάζεται δίπλωμα μοτοσυκλέτας. Αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου, το οδηγείτε κανονικά, χωρίς εξετάσεις, χωρίς τίποτα. Αξίας 3.000 ευρώ αυτό το υπέροχο σκούτερ μπορεί να γίνει δικό σας με ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή μία κλήση σε αυτόν τον αριθμό. Στον ίδιο αριθμό στέλνουμε και για το πεζό 208 έκδοση like αξίας 18.000 ευρώ. Το υπέροχο αυτό μοναδικό σπορ αυτοκίνητο που κάνει τα κεφάλια να γυρίζουν όταν περνάτε, που έχει όλα τα συστήματα ασφαλείας, που έχει 24 διεθνή βραβεία. Δικό σας και αυτό με ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή μία κλήση σε αυτόν τον αριθμό. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και μου έρχεται η σαλάτα, να ξέρω πως γυρίζεις, γυμνός μες στην Ελλάδα και να με βασανίζεις. Και μου έρχεται η σαλάτα, να ξέρω πως γυρίζεις, γυμνός μες στην Ελλάδα και να με βασανίζεις. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Κούτερ να δώσουμε. Daytona Fame 125 από την εταιρεία Gorgolis ΑΕ. Χωρίς δίπλωμα μοτοσυκλέτας, χωρίς εξετάσεις. Ένα υπέροχο σκούτερ με κορυφαίες επιδόσεις, θέλω να σας πω. Έχει LED, φωτιστικά σώματα. Είναι keyless, χωρίς κλειδί, keyless. Ναι. Και έχει και ψηφιακή οθόνη ενδείξεων. Αξίας 3.000 ευρώ μπορεί να γίνει δικό σας με ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή μια κλήση σε αυτόν τον αριθμό. Τέτοια χαρακτηριστικά φανταστικά, πολύ εξελιγμένα έχει και το Peugeot 208 και όλα τα συστήματα ασφαλείας που σας ειδοποιούν ανά πάσα στιγμή. Όταν οδηγείτε, μην ξεχαστείτε, μην είστε αφηρημένοι. Εκεί είναι το Peugeot και σας προειδοποιεί και σας κρατάει ασφαλή στο δρόμο και είναι αξίας 18.000 ευρώ το Peugeot 208 έκδοση like και μπορεί να γίνει δικό σας με ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 μια κλήση σε αυτόν τον αριθμό. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά έχουμε τα διεθνή μας, έχουμε την Αθηνούλα μας που είναι στην Αθήνα και στο Χεύη. Χεύη! Στο Χεύη, στο Χεύη. Αλλά όλα αυτά μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Χεύη! Ποιος είναι πρωινιάτικα? Στόχος είναι τα λεφτά, κάτσε να το συνδέσει το αγόρι μας, θα βρει τρόπο. Να του τίμησε τον τίτλο, παιδιά, τον τίμησε τον τίτλο. Ναι. Η Τζουλιά είχε πει, δεν θα πω τίποτα λέει για την εγκυμοσύνη, μόνο θα κλικάρετε για να παίρνω λέει λεφτά για να μαθαίνετε πληροφορίες, ορίστε. Ορίστε. Εσύ που πας και τα λες σε φίλους σου, ορίστε. Έλα, τι τα λέω.
Δεν έβαζα και ένα link να βάλουμε στο σημείο. Ένα ευρώ, δεν βαριέσαι. Α, Δημήτρη, σαν να το είσαι και αγόρι μου. Εδώ είμαι, τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Πόσο χαρικά. Εσύ το ζήτησες, παιδί μου, αυτό. Και ένας ακόμη λόγος που χάρηκα, ξέρετε ποιος είναι. Ποιος. Ξέρετε τι έχουμε σε 10 μέρες. Τι. Halloween. Έλα. Θα ντυθείς. Αγαπημένη γιορτή της. Μόνο εγώ. Θα χαρίδες. Όλοι θα ντυθούμε, δεν θα ντυθούμε. Μη μου το πείτε ότι θα ντυθούμε, θα καταρρεύσω. Εγώ θα έρθω με στολίση, αν θυμάμαι. Είχα βάλει την Ασοπούλου και στολίσα με το πλατό. Έτω σκέχματα αυτά, δεν έχει μπατζέ. Εγώ να σου πω καλύτερα να μην ντυθώ, να μην βαφτώ. Γιατί τελευταία φορά που πήγαμε να το κάνουμε, να μην σας θυμίσω τι σημαίνει. Ναι, λοιπόν, ναι. Πάμε στα διεθνή μας, στα σημερινά. Και μάλιστα σας έχω πολλές έτσι φρέσκες και ωραίες ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε με την Amber Heard. Όπου τελικά είναι πολλά τα χρήματα τα οποία χρωστάει. Και δεν αναφέρομαι βέβαια μόνο σε αυτά που είναι να δώσει περίπου έτσι μια σούμα που έκανα κοντά στα 10 εκατομμύρια δολάρια στον Τζόνι Ντεπ. Μάζεσαι, τα πρόσθεσε, τα βρήκε. Είναι. Σιγά που θα τα άφηνα. Λοιπόν, και είναι και καμιά 15 εκατομμύρια που χρωστάει ουσιαστικά για δικηγορικές αμοιβές. Όχι, αυτό το είχαμε ξεχάσει. Και σε ασφαλιστικές εταιρείες και όχι μόνο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Σας τα έλεγα μάλιστα και τις προάλλες ότι προσπαθούσε να βρει παρηγοριά σε φίλους, αλλά όλοι τις γυρνούσαν την πλάτη κτλ. Εννοείς παρηγοριά. Εννοείς ότι πήγε να πάρει δανεικά, να ζητήσει χρήματα. Δεν ξέρω αν θα είναι δανεικά και. Μπορεί να ζητήσει κάποια δανεικά από εκεί. Είναι τι του... είναι για τον Elon Musk 15 εκατομμύρια. Είναι του Elon Musk. Φίλοι. Είχανε... Εγώ νομίζω ότι ο Elon Musk δεν όταν... έχει λεφτά πια. Λέει ψέματα. Ούτε το Twitter πήρε, ούτε τίποτα. Αυτό δεν θα έχει φράγκο. Λεγόταν μάλιστα ότι είναι φίλοι καριοφίλοι. Διότι είχαν βγει και τα βιντεάκια από το Sanser τότε. Δεν θυμάστε κτλ. Βέβαια. Όσο ήταν ακόμα με τον Johnny Depp πριν πάνε βεβαίως. Στα δικαστήρια. Βέβαια. Δεν θα θυμάστε. Εγώ εδώ διαγώνισμα θα γράψω. Αλλά να σα πάω λίγο στο αποκορύφωμα τη είδηση. Λοιπόν, βλέποντα το οικονομικό πρόβλημα που ουσιαστικά έχει η Amber Heard, μια εταιρεία παραγωγή. Πώς να το πω τώρα, να το πω ταινιών για ενήλικες. Λοιπόν, τις έκαναν πρόταση με ένα πολύ καλό συμβόλαιο κοντά στα 10 εκατομμύρια δολάρια για να γυρίσει ταινίες. Κρίμα, παιδί μου τώρα, ναι. Γιατί δεν πάει. Δεν ξέρω αν θα τη δούμε να ξεδιπλώνει το ταλέντο της και σε κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι πως όχι, γιατί μετά θα καταστραφεί η καριέρα της. Είναι ωραία ηθοποιός η Amber Heard. Σε τέτοιες ταινίες. Το ημερολόγιο με τον Johnny Depp. Βρέει, δεν μιλάω για τέτοιες ταινίες. Πιστεύω και εγώ ότι το εκτίμησαν το ταλέντο της. Για εδώ κολλάει το κομμάτι του Χάρη Βαρθακούρη. Έπαιξες. Και χάσες το παιχνίδι. Εδώ, το χάσες το παιχνίδι. Να σας πω την αλήθεια, πιο πολύ ταιριάζει. Το στόχος είναι τα λεφτά που έλεγε η Τζούλια λίγο νωρίτερα παρά αυτό. Αλλά τέλος πάντων, να σας πάω τώρα όμως στην Kim Kardashian, γιατί και αυτή έχει μαναφούκια διάφορα. Τι. Και μάλιστα καλείται να πληρώσει, να σας πω και το ακριβές ποσό, 1,26 εκατομμύρια δολάρια. Τίποτα. Δεν έχει πρόβλημα, γιατί η περιουσία της είναι κοντά στο 1, κάτι δις. Και αυτό γιατί ουσιαστικά έκανε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μαύρη διαφήμιση. Σε ένα κρυπτονόμισμα μέσω του Instagram της, όπου δεν είπε ποτέ ότι πληρώθηκε, αλλά ουσιαστικά ότι έλαβε σε αντάλλαγμα 250.000 δολάρια. Μήπως τα έλαβε σε κρυπτο, στο νόμισμα. Αυτό, ότι τα έλαβε σε κρυπτο, αλλά πέρα από αυτά τα 250 χιλιάρικα, η Επιτροπή Κεφαλαιόγορας αποκάλυψε ότι είχε πληρωθεί και άλλα χρήματα. Αυτή δεν το είπε ποτέ, δεν υπάρχει μέχρι τώρα κάποια επίσημη τοποθέτηση, ούτε από την ίδια. Άλλες δεν μπορεί να ανέβει. Εδώ, Σάββατο στο Φαντασία. Εδώ δεν σου κάνει λίγο πιγκουίνος. Γενικότερα τα σκαλοπάτια δεν τι θέλουν. Γιατί και στην εβδομάδα μόδα. Τι θέλουν, παιδί μου, τα φοράει στενά χωρίς χύσιμο. Πώς θα τα ανέβει τα σκαλοπάτια. Μα να σου πω κάτι. Δηλαδή και στην εβδομάδα μόδα, εδώ στην επίδειξη των Δόντσε. Για τα λεμπόρια ζει. Αλλά και στο ΜΕΤ, τότε που είχε πάει με το φόρεμα τη Μέλλιν, που ήταν και εκείνο θεόστονο. Τώρα αυτό που είναι όλο τέιπ. Θέλει να πάει τουαλέτα. Πώς πάει τουαλέτα. Δεν πάει. Βγάζει μια ταινία από κάτω, την ανοίγει, κάνει την ανάγκη και την ξανακλείνει. Τι να κάνουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Πάντως, μιλώντας για την τουαλέτα, μου έδωσες πάρα πολύ ωραία πάσα. Γιατί θα ήθελα με την ευκαιρία να σας ρωτήσω, έτσι, αν έχει τύχει ποτέ να είστε επί σκηνής, είτε εσύ, είτε ο Δημήτρης ο Μακαλιάς, ή δεν ξέρω και ο Παναγιώτης, δηλαδή πιθανότατα σε κάποια παρουσίαση, να θέλετε να πάτε τουαλέτα και τι κάνατε. Να κάνουμε εμείς την παρουσίαση, δεν καταλαβα. Ναι, ας πούμε ότι παρουσιάζεται σε ένα event ή τα παιδιά έπαιζαν σε μια παράσταση. Και εκείνη την ώρα σας πιάνει να πάτε τουαλέτα για τον οποιοδήποτε λόγο. Ναι, εγώ έχω πει, έχω προειδοποιήσει ότι επειδή το event θα ήταν 4 ώρες, λέω ακούστε να δείτε, 4 ώρες δεν υπάρχει περίπτωση. Αν με δείτε, θα κάνω ένα νόημα, θα εξαφανιστώ. Βασιλικά. Το άφησες δηλαδή και πήγες. Κρατήθηκα, τι να κάνω. Κρατήθηκες. Ωραία, αυτό ήθελα να μου πεις. Εσείς παιδιά. Είδα και εγώ κρατιέμαι την αλήθεια. Βέβαια, προειδοποιώ τους συναδέλφους. Λέω, κοιτάξτε, αν δείτε να τρέχω, πείτε κάτι. Κάντε κάτι. Θέλω 2-3 λεπτάκια. Ότι είστε κότες, ότι είστε πολύ πίσω. Τι να κάνω. Γιατί
ο Lil Nas X στη συναυλία του στην Ατλάντα της Γιόρτζια. Πήγε κανονικά τουαλέτα, μίλησε στον κόσμο που είχε βρεθεί στο στάδιο λέγοντάς τους ότι ξέρετε δεν είμαι backstage, είμαι στην τουαλέτα και θα χρειαστώ 2-3 λεπτάκια παραπάνω για να επιστρέψω και πάλι στη σκηνή. Μίλαγε. Μίλαγε στο μικρόφωνο, τα έλεγε. Ναι. Εμένα άλλο είναι το πρόβλημα. Ο κόσμος δεν τσίμπησε στην αρχή, νόμιζε ότι ήταν μέρος του σκηνικού της συναυλίας. Ήταν για νούμερο 1 ή για νούμερο 2, Δημήτρη, γιατί αυτά δύο. Ωραία. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Του στείλα μήνυμα. Μου είπε ότι ήταν συνδυαστικό. Μάλιστα. Τι ωραία που περνάει. Το ήθελες τώρα, δεν φταίω εγώ. Τι ωραία. Όχι, ήθελα να ξέρω τι άκουγε το κοινό στη συνευλία. Δεν ήμουν εκεί, να καταλάβω δηλαδή πόσο μεγάλη ανάγκη ήταν. Αλλά είχαν καλό υπολείπτη. Γιατί έπεσε μετά τα μικρόφωνα και δεν ακούστηκαν οι υπόλοιποι θόρυβοι. Τα χέρια του τα πίνε. Γιατί εμένα το μεγαλύτερο μου πρόβλημα, να ξέρετε, είναι αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με το που κοιτάω, α πούμε, μια αντρική τουαλέτα, κατευθείαν κοιτάω το πόμολο τη πόρτα. Είσαι καλά, παιδί μου. Είσαι καλά. Καλά. Να σου πω κάτι. Και πλημμένα και άπλυτα τα χέρια, πάλι αφήνουν νομίζω δαχτυλιές. Ωραία, πάμε παρακάτω, παιδιά. Ας αλλάξουμε θέμα, λέω τώρα εγώ. Ρίχνω έτσι μια ιδέα. Καλή όρεξη να πούμε στους τηλεθεατές. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο έτσι επεισοδιακό σκηνικό. Θα βρεθούμε στην Αργεντινή. Μάργκο Ρόμπι και η Κάρα Ντελεβίν πήγαν με δύο παραγωγούς να φάνε σε ένα πολύ έτσι trendy εστιατόριο στην πρωτεύουσα της χώρας. Και εκεί λοιπόν απ' έξω, γύρω στις 3 η ώρα τα ξημερώματα που βγήκαν, ναι, τους περίμεναν παπαράτσι. Mm. Εκεί λοιπόν έγινε μια φοβερή κλωτσοπατινάδα, διότι πήγαν να μπουν αυτές μέσα στο αυτοκίνητο για να φύγουν. Ναι. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, πριν καλά-καλά μπουν, ξεκίνησε να φύγει για να αποφύγουν τους παπαράτσι. Παραλίγο να χτυπήσουν αυτές. Οι φίλοι παραγωγή πλακώθηκαν με τους παπαράτσι, σπάσανε τις μηχανές, τους κλώτσισαν κάτω, γέμισαν αίματα. Πήγαν στα αστυνομικά τμήματα, μετά πήγαν στα αυτόφορα. Κοίταξε τώρα, 3 ώρα τη νύχτα βγαίνοντας από ένα ντίνερ, τέλος πάντων. Ντίνερ. Λέμε τώρα, μια έξοδο να σου πω έτσι. Μίσου είναι και 3 η ώρα. Μπορεί να έχεις πει και 4-5 κοκτέιλάκια. Ναι. Να μην είσαι πολύ καλά. Επειδή η Κάρα έχει προϋπάρξει αυτό το θέμα που δεν ήταν καλά και το είδαμε όλο στο βίντεο. Είχαμε δει και τη Μάργκο Ρόμπι που είχε φύγει από το σπίτι της που ήταν πολύ στεναχωρημένη. Γιατί προφανώς δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση η Κάρα. Τώρα επανήλθε προφανώς το κορίτσι, βγήκανε και πάνω στον πανικό να φύγουν να μην τις δούνε. Μπορεί να ήταν και λίγο μεθυσμένες, ρε παιδί, μα έχουν πιει. Κατάλαβες. Για να μην είδε ο Ζήλιο. Όλο αυτό τώρα ξέρεις γιατί έγινε. Γιατί δεν είχαν ενημερωθεί. Εντάξει, αν είχαν ενημερωθεί. Γιατί πρώτη φορά είναι, ρε Δημήτρη. Δεν βγαίνουν από μαγαζιά, από ρεστοράντ και τους περιμένουν πάντα οι παπαράτσι απ' έξω. Κοιτάξτε και ξέρεις κάτι τώρα, ίσως δηλαδή να συνέβη αυτό γιατί μπορεί να μην ήταν σε καλή κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα θέλαν, προσπάθησαν να πάρουν τις φωτογραφικές μηχανές για να σβήσουν τις φωτογραφίες. Γιατί αν ήταν φαντάζομαι ok, δεν θα συνέβαινε αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα εντάξει, μένει λίγο να κάνουμε υπομονή, να δούμε πώς μάθουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Νόμιζα να δούμε τις φωτογραφίες, ναι, θα πεις. Ναι. Να δεν τις σταματήσανε. Τώρα και αυτό να πάνε να βγουν να φάνε και να μην έχουν ιδιωτική στιγμή, είναι και αυτό στενάχωρο. Ένα μόνο. Δεύτερο. Ιδιωτική στιγμή. Καπέλο, γυαλί, τέτοια έχει μαζί σου. Δεν θέλω να παίζω απόκριση κάθε βράδυ, ρε παιδί μου, και εγώ θέλω να πάω να πάω άνθρωπο. Δεν είσαι ένα ανόρμαλ άνθρωπο. Είσαι ο Δημήτρη Μακαλιά και είσαι στο Χόλιγουντ και είσαι πάρα πολύ γνωστό. Δεν πειράζει, θα μείνω στου παπαράτσι να βγάλω και δύο φωτογραφίες. Να σου πω και κάτι. Ποια μου είμαι μεθυσμένη, τι πειράζει, άνθρωπο δεν είμαι. Πέτρα είμαι εγώ, δεν θέλω να μεθύσω το μεγαλείο. Εκεί φαίνεται και το μεγαλείο του στάρ. Δηλαδή, όταν θα σταματήσει, να βγάλει και δύο παπαράτσικες εκεί πέρα. Να βγάλει και ο άνθρωπο το ψωμί του που και έκανε τόση ώρα, τόση προσπάθεια σε περιμένει. Είναι αυτό που λέμε, κάνουμε τα πάντα για να γίνουμε γνωστοί και όταν έρθει η στιγμή να μα αναγνωρίζουμε, κρυβόμαστε. Κατάλαβε. Μα δεν είναι θέμα αναγνώριση, είναι θέμα ότι έχει μια στιγμή και εσύ ανθρώπινη. Σήμερα όλο πάσε μου δίνει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, μιλώντας για ωραίες ανθρώπινες στιγμές. Ναι. Πάμε στο κρεβάτι του Ρίκι Μάρτιν μαζί με τον σύζυγό του, ναι, ο οποίος κάνει και μια πάρα πολύ ωραία έτσι ζουζουνιάρικη γκριμάτσα, όλο τσαχπινιά. Εννοείται ότι οι φανς του ξετρελάθηκαν, τα likes έπεσαν βροχή, το ίδιο και τα σχόλια, καρδούλες, αγάπες, ότι είστε φοβεροί, λατρεμένοι, τι καλοί, τι ωραίοι. Και επίσης να σας πω ότι ο Ρίκι Μάρτιν αναμένεται τώρα σύντομα να τον δούμε και σε μια μίνι κομική σειρά που θα προβληθεί σε συνδρομητική ιντερνετική πλατφόρμα, όχι στη γνωστή, σε μια λιγότερο γνωστή. Καταλάβατε. Λοιπόν. Το βάφει το μαλλί ο Ρίκι. Α, είναι. Άντε καλέ. Κάνει πολλά. Και αυτό που έχω να δηλώσω είναι ότι από εδώ από εκεί όλοι σε γενικές γραμμές έχουν παίξει σε μια σειρά σε συνδρομητική πλατφόρμα μέχρι και ως παλιάρας. Εμείς τίποτα, έτσι. Τίποτα. Έρχεται η ώρα σου. Εμείς παλιάρες. Δεν τα λες, αναρωτιέμαι. Κανονίστε το 23 κάτι, έστω ένα πέρασμα.
Α, θες και σύριαλ. Δηλαδή δεν σου φτάνει μόνο η Ικαρία που την έχω κανονίσει, θες και σύριαλ να παίξει. Κοίτα, σειρά. Εκεί βλέπω το σύριαλ Ικαρία να απομακρύνεται. Θα σε στείλουμε στην Καβάλα. Τόσο ζεστή όσο πέρυσι. Μην το λες, Υπάρχουν νέα πλάνα. Τώρα ξαναζεστάθηκε και πάλι σήμερα. Από σήμερα η Ικαρία μοιάζει πιο κοντά από ποτέ. Πάμε και στο τελευταίο. Για να δείτε πόσο ανώτερος τελικά είναι ο αγαπημένος μας Άλεξ Ροντρίγκες, ο οποίος βέβαια εντάξει, έδωσε τις καλύτερες ευχές, μίλησε με τα καλύτερα να λόγια και αυτός ο για την Τζένιφερ Λόπες, γνωρίστηκαν το 18, δεν το 21. Δεν πρόλαβε να τον χωρίσει, πήγε παντρεύτηκε τον Μπεν Άφλεκ. Της έκανε πρόταση γάμου, μετά βγήκαν όλες αυτές οι φήμες περί απιστίας, τελικά το 21 το ζευγάρι χώρισε και ένα χρόνο μετά παντρεύτηκε τον πρώην της. Πάντως, να σας πω κάτι, από ό,τι φαίνεται η Τζένιφερ δεν είναι ιδιαίτερα σταθερή. Με αυτό το πλάνο δηλαδή. Και επειδή ίσως εμένα μου δίνεται η αίσθηση ότι ο Μπεν Αφλεκ λίγο ταλαιπωρείται, δεν θα γιατί, μου κάνει καθόλου έκπληξη. Γιατί σου δίνεται αυτή η έκπληξη. Γιατί τώρα να σου πω κάτι, κάναν μήνα του μέλητος και δεν τον είδες πώς ήταν. Σχεδόν παντού κοιμόταν ή βαριότανε. Τώρα, ναι, το ότι κοιμόταν ότι... όμως εμένα στο μυαλό μου μεταφράζεται ότι μπορεί να ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Έτσι, Μαρία Αντωνά θεωρεί ότι τον ζουζουμίζει η Τζέιλο. Και το πρωί μετά ήταν κουρασμένο. Βέβαια. Ξεκάθαρα. Νομίζω ξεκάθαρα. Ότι αν έκανε καλή δουλίτσα το βράδυ, θα ήταν αναζωογονημένος το πρωί. Δεν πάει έτσι. Άμα δεν έχει κοιμηθεί, πρέπει κάποια στιγμή να κοιμηθεί και να συνεχίσει την καλή δουλειά. Δεν καταλαβαίνει. Δεν πάει αϊπνία. Πώς θα βγει, μάνα μου δεν βγαίνει. Με αυτά και με εκείνα τέλος πάντων, να σας πω ότι ο Άλεξ Ροντρίγκες είπε τα καλύτερα και για την Τζένιφερ Λόπες. Εκείνη απάντησε. Και πολύ καλά έκανε, γιατί το κορίτσι δεν ψάχνεται. Ότι είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ έξυπνα και ότι είναι φοβερά. Τώρα ξέρετε, οι γνωστές ας πούμε τυπικούρες και σάλτσες που λένε όταν δεν έχουν καμιά φορά και αυτό καλό που είναι. Τι να κάνει και αυτό, Σάμπορ, μπορεί να κάνει και τίποτα. Ξέρεις, μπορεί να βρει μια νεότερη εκεί. Εγώ θα του έλεγα να περιμένει. Να σας πω κάτι, μη χωρίζουμε τον Μπεν Αφλεκ και ξαναγυρίσει τον Άλεξ Ροντρίγκες. Έτσι, αυτό λέω. Αποκλείεται να γίνει τέτοιο πράγμα. Εντάξει, αλλά πώς δεν ψάχνετε, παραμένει σε ίδια άλλη μέρια. Διάβαζα την είδηση το πρωί και έριχναν και τις κάρτες σταρό. Μου το έβγαλε. Έτσι, αποκλείεται, δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε, Δημητράκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Πολλά φιλιά. Τα φιλιά μας. Για να πάμε τώρα στην Αθηνούλα μας να δούμε. Έφτασε στο στόχο της. Για να δούμε. Είσαι εκεί. Αθηνά, Αθηνά. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, έλα. Ψέμα. Εσύ το έκανες αυτό. Αποκλείεται να το ρίξω. Τι κάνετε. Εσύ. Δεν κατάλαβα. Μ' αμφισβητείτε. Όχι τώρα. Λίγο πριν ναι. Βρίσκομαι, παιδιά, βρίσκομαι στο στέκι των πρωταθλητών darts στην Καλλιθέα και δεν παίζω απλά, Δημήτρη μου Μπέτη, θέλω να ξέρετε. Τι κάνεις. Αθλούμε. Γιατί σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, τα βελάκια, εκτός από ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι, είναι και άθλημα. Και μάλιστα δίπλα μου έχω τους δύο παίκτες από τους τέσσερις της εθνικής μας ομάδας, οι οποίοι μόλις γύρισαν από το πανευρωπαϊκό στην Ισπανία. Φέραμε, πήραμε τίτλο. Είναι εδώ ο Κώστας ο Κοτρώνης και ο Δημήτρης ο Τσακίρης. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ο υπεύθυνος του χώρου εδώ, που σας ακούει και όλα, είναι ο Κώστας ο Σαλούρος. Καλημέρα, Κώστα. Καταφέραν από ένα στέκι που ξεκινήσαν εδώ. Να γίνει αυτό άθλημα και στη χώρα μας. Ωραίος και χώρος. Και μάλιστα η εθνική μας ομάδα είναι πανέμορφα, Βλέπετε εδώ πέρα. Μ' αρέσουν οι στόχοι που έχουν και φως. Έχω εδώ πέρα τους δύο από τους τέσσερις παίκτες. Ναι, βέβαια, Μπέτη μου, και άσε, θα στα πω. Και τόσα χρόνια λάθος το παίζαμε το παιχνίδι. Μας τα πούνε και εδώ οι παίκτες. Ψάχναμε να βρούμε τον κεντρικό. Ψάχναμε να βρούμε τον κεντρικό στόχο, βλέπετε εκεί. Ναι. Ενώ δεν είναι αυτό το νόημα. Το νόημα είναι να κατεβάσεις τους πόντους. Τώρα θα μας τα πούνε εδώ καλύτερα οι παίκτες. Για να μας τα πούνε. Να πούμε ότι υπάρχουν άλλοι δύο παίκτες που απαρτίζουν την εθνική. Είναι ο Αρσένης Κουπαράνης από τη Θεσσαλονίκη, όπως και ο Δημήτρης Τσακίρης, και είναι και ο Δημήτρης Ολιβαδίτης, ο πρωταθλητής Ελλάδος 2022, ο οποίος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή μαζί μας. Και στα δύο τα παιδιά τα χαιρετάμε και αυτοί γυρίσαν από το Πανευρωπαϊκό. Τώρα οι παίκτες θα σας ενημερώσουν για το άθλημα. Δημήτρη. Να μας πούν και πώς πέρασαν, πώς περάσατε καταρχάς. Καλημέρα. Στο Πανευρωπαϊκό ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για εμάς. Ήταν η πρώτη φορά που πήραμε μέρος εμείς σαν τέσσερις παίκτες στην Εθνική Ελλάδος. Μαζέψαμε εμπειρία, είδαμε πολύ έμπειρους παίκτες και παίξαμε με πολύ δυνατούς ντάρτερ. Κατακτήσαμε την 25η θέση από τις 41 χώρες που πήραν μέρος στο Πανευρωπαϊκό. Και ευελπιστούμε εν καιρό να πάμε και καλύτερα. Και ο σκοπός είναι να γνωρίσει ο κόσμος τα βελάκια, ότι δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι
για να έρθεις να διασκεδάσεις με φίλους, με παρέα, αλλά υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι. Ωραία. Με τους πέντε συλλόγους που να ρωτήσω στην Ελλάδα, τώρα κάτι εγώ, να ρωτήσω κάτι, αν με ακούει. Ο Δημήτρης, ναι. Πρέπει να προπονείστε κάθε μέρα. Πόσες ώρες, ας πούμε, κάνετε προπόνηση? Πόσες ώρες κάνετε προπόνηση την ημέρα, ρωτάει η Μπέτη. Κύριε Κώστα Κοντρώνη. Η προπόνηση είναι περίπου γύρω, εγώ κάνω, ο κάθε παίχτης έχει τη δικιά του προπόνηση και τον δικό του χρόνο, γιατί έχουμε και οικογένειες, έχουμε και παιδιά, κάποιοι παίχτες. Εγώ κάνω περίπου 1-2 ώρες την ημέρα προπόνηση. Α, θέλει 1-2 ώρες. Και υπάρχουν παίχτες που κάνουν λιγότερη προπόνηση, υπάρχουν παίχτες που κάνουν περισσότερη προπόνηση. Η προπόνηση, εξαρτάται... να ρωτήσουμε, είναι τόσο διασκεδαστική, ναι, να πούμε η προπόνηση. Ναι. Περιλαμβάνει μόνο να πετάω, η προπόνησή μου όλη είναι να πετάω το βελάκι ή κάνουν και κάτι άλλο, γυμνάζω, ας πούμε, τα χέρια τους. Κάνουμε τουρνουά και μέσα από τα τουρνουά ψήνεσαι, δηλαδή, σαν παίχτης. Ρωτάει, Μπέτη, η προπόνησή σας ποια είναι, να ρίχνετε το βελάκι, να φτιάχνετε τη θέση του σώματος, τι παλεύετε να κατακτήσετε με τον καιρό? Πολύ σωστή ερώτηση. Η θέση του σώματος είναι σημαντική πολύ, δηλαδή το να βρεις τη θέση σου στο board, πώς θα ρίχνεις το στίξ. Θέλετε να μου δείχνετε κιόλας εμένα εδώ, ναι, όσο... Ναι, για να μαζέψουμε λίγο. Να ρίξω ο πρωταθλητής, να δούμε τα βελάκια. Αλλά η προπόνηση δεν κάνεις την προπόνηση ακριβώς αυτό που κάνεις στο παιχνίδι, δηλαδή το 501 και κατεβαίνεις ποιος θα κλείσει πρώτος. Στην προπόνηση μπορεί να παίξεις τα διπλά, μπορεί να παίξεις τα τριπλά, μπορεί να παίξεις κάποιους συνδυασμούς, κάποια κλεισίματα που λέμε εμείς. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλές λεπτομέρειες. Αθηνά, να μας εξηγήσουν λίγο πώς παίζετε το παιχνίδι για να το καταλάβουμε. Ναι. Να σας εξηγήσουν πώς παίζετε το παιχνίδι. Τώρα θα μας δείξει εδώ ποιος θα μας δείξει, ο Κώστας ή ο Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη. Πείτε μας λίγο τους κανόνες για να ξέρουμε τι βλέπουμε. Τα 2,37, 2 μέτρα και 37 εκατοστά. Είναι η απόσταση του στόχου. Και σκοπός είναι από το 501 να μηδενίσουμε στον 0. Μάλιστα. Άρα δεν πρέπει να βγουν. Άρα, άμα έχεις 5 πόντους που πρέπει για να ολοκληρώσεις να φτάσεις στο 0, πρέπει στο τέλος να πετύχεις 5 πόντους. Αν πετύχεις 10 πόντους, τι θα γίνει? Όχι, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Πείτε μας. Πάρω το λόγο εγώ, συγγνώμη. Το παιχνίδι μηδενίζει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και αυτό είναι η δυσκολία που έχει το παιχνίδι. Από τα 501 προσπαθούμε να φτάσουμε πρώτοι στο 0, όταν όμως είμαστε κοντά στο 0 και πρέπει να μηδενίσουμε, πρέπει το τελευταίο μας βελάκι να μηδενίσει ακριβώς, αλλά να είναι και σε διπλό. Το διπλό μπορώ να... Ναι. Το διπλό τι είναι? Ο εξωτερικός κύκλος, ο χρωματιστός, ναι, στην έξω μεριά του στόχου, αυτά είναι τα διπλά, δηλαδή το 12 επί 2, 24. Το 24 μηδενίζει μόνο με διπλό 12. Το βελάκι μας πρέπει να έρθει εδώ. Μάλιστα. Το τελευταίο μας βελάκι πρέπει να έρθει στο διπλό 12 για να τερματίσουμε το 24. Το 40 στο διπλό 20 και ούτω καθεξής. Είναι αυτή είναι η δυσκολία του παιχνιδιού. Και εκεί κάνουν πολύ προπόνηση οι παίχτες. Καταλάβατε, γιατί εμείς νομίζαμε ότι πρέπει απλά να βρεις το στόχο. Ναι, έτσι νομίζαμε. Γυναίκες και ο κέντρο τόσο πιο καλά. Θα μας δείξει εδώ και ο Δημήτρης. Να ρωτήσω λίγο, γυναίκες αθλήτριες έχουμε ή είναι ένα καθαρό ημοντρικό άθλημα το συγκεκριμένο? Έχουμε στην Ελλάδα πολλές γυναίκες αθλήτριες. Όχι όσο στο εξωτερικό, αλλά υπάρχουν πολλές γυναίκες. Εδώ στο μαγαζί κιόλας τρεις παίκτριες δουλεύουν στο μαγαζί. Αχα. Είναι και παίκτριες darts. Ωραία. Και στο επόμενο στόχος ποιος είναι? Νέα παιδιά. Τι έχουμε μετά, έχουμε κάποιο άλλο πανευρωπαϊκό? Ο στόχος είναι η διάδοση. Κάθε χρόνο γίνεται το πανευρωπαϊκό, αλλά γίνονται μέσα στη χρονιά και διεθνή τουρνουά που παίρνουν ατομικά οι παίχτες μέρος. Και σε όλα αυτά η διακρίσεις είναι ο στόχος για τους Έλληνες δάρτες. Έχουμε πολύ καλούς Έλληνες δάρτες, απλά δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσουμε τα παιδιά να πάνε σε πολλά τουρνουά. Κώστα! Οπότε όσο μπορούμε και εμείς από εδώ... Ναι, Κώστα, εγώ τώρα αν σε βάλω να το ρίξεις στο κέντρο, θα το ρίξεις στο κέντρο ή εσύ ή οι πρωταθλητές μας από δίπλα. Μπορούνε, δηλαδή όπου στοχεύσουν θα το ρίξουν, θα το πετύχουν. Ας δούμε. Όπου στοχεύσουν θα το πάνε κοντά. Το κέντρο είναι μια πολύ δύσκολη βολή. Είναι βολή που χρειάζεται. Κάνουμε προπόνηση στο κέντρο. Αλλά δεν είναι αυτό που προσπαθούμε περισσότερο. Το ζητούμενο, να σας δείξω ξανά στο στόχο. Όλοι οι παίχτες, ο μέσα χρωματιστός κύκλος είναι επί 3. Ο μεγαλύτερο σημείο του στόχου λοιπόν είναι το 20 επί 3, 60. Είναι αυτό εδώ. Και το αυτό κέντρο. Είναι το ζητούμενο στα βελάκια. Μα αυτό 60... πρέπει να πετύχει. Το κέντρο παίρνει πόντο. Το κέντρο είναι 50, τίποτα. Είναι το 5ο σημείο του στόχου. Ωραία. Έλα, κάνε μας έτσι για να το κλείσουμε. Προσπάθησε να το ρίξεις στο κέντρο.
Τώρα θα δώσω πρωταθλητές και ο Δημήτρης Τσακάκης. Θέλεις να βρουν κέντρο, θα πάνε στο δίπλα γιατί εγώ έχω ρίξει εδώ. Ναι, καλά τα πήγα όμως, βλέπετε τι έχω κάνει, έτσι. Ναι. Καλά. Να σας πω, παιδιά, το πιο απίθανο, το πιο απίθανο που έχουν ζητήσει εδώ που μου λέγανε ο Κώστας ο Σαλούρας, μια γυναίκα που μόλις είχε χωρίσει, ήρθε και ζήτησε να βάλει τη φωτογραφία του. Τέλειο. Και έκανε ρεκόρ, λέει. Δόξα, πατρί. Καταπληκτικό. Και έκανε ρεκόρ, σου λέει. Έλα, πάμε να δούμε. Λοιπόν, για να δούμε τους αθλητές μας. Στο κέντρο πρέπει να ρίξετε, παιδιά. Για να δούμε. Μπράβο, ωραίο. Πάμε. Έτσι, τα δύσκολα. Για να πάει η κάμερα. Βλέπεις εδώ, ε. Το σώμα κούνητο, μόνο το χέρι. Για πολύ κοντά. Ωραίο, μπράβο, μπράβο. Είδατε ρε, άμα ο άλλος είναι πρωταθλητής τώρα στα βελάκια. Σας ρίξω κι εγώ ένα για το κλείσιμο για να σας ρίξω. Άντε ρίξε κι εσύ ένα κούκλο για το κλείσιμο, για το φινάλε. Πες μας τι σκέφτηκες πριν το ρίξεις. Ποιον έβαλες απέναντι. Να δείτε τι. Άντε να δούμε. Άστο, δεν θες να ξέρεις, μακαλιά. Όχι, θέλω. Ρίξε το μάνα μου. Έλα. Μπράβο, μπράβο. Έλα. Μπράβο, Αθηνά, μπράβο, Αθηνά. Τι έριξε. Τι χαίρεσε, Μαρή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν βλέπω. Λοιπόν, τα φιλιά μας. Αποθεώνουνε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας στέλνουμε τα φιλιά μας. Καλή επιτυχία στους επόμενους αγώνες να ευχηθούμε. Σας ευχαριστούμε. Και αξίζει όλοι να το δοκιμάσουμε, νομίζω αυτό. Γιατί είναι ένα. Εμείς μπορεί να το βλέπουμε σαν χόμπι. Ναι, έχω παίξει, αλλά δεν ήξερα όλους αυτούς τους κανόνες. Ναι, εντάξει, εγώ τους ήξερα πάνω κάτω, αλλά πλάκα σε αυτό ποιο είναι. Πρέπει να το βάλεις σε έναν τοίχο που δεν βαράς τον τοίχο. Γιατί ο τοίχος μετά είναι όλο τρύπες, 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 τρύπες. Το μυστικό είναι να έχεις το κίνητρο. Μυστικό είναι να έχεις κίνητρο. Μια φωτογραφία πιστεύω πως έχουμε όλοι. Θα βρούμε όλη μια φωτογραφία. Λοιπόν, εσείς έχετε κίνητρο για να κερδίσετε τον Daytona Fame 125 χωρίς δίπλωμα μοτοσυκλέτας, χωρίς εξετάσεις αξίας 3.000 ευρώ από την εταιρεία Γκοργόλης ΑΕ. Δεν χρειάζεται να πετάξετε βελάκι, θα στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή θα καλέσετε αυτόν τον αριθμό και αυτό το φανταστικό σκούτερ μπορεί να γίνει δικό σας. Όπως δικό σας μπορεί να γίνει και το Peugeot 208 έκδοση Like. 1200 κυβικά, 75 άλογα αξίας 18.000 ευρώ. Αυτό το μοναδικό αυτοκίνητο με τα 24 διεθνή βραβεία, δικό σας και αυτό, με ένα γραπτό μήνυμα στο 14999, μια κλήση σε αυτόν τον αριθμό. Break και επιστρέφουμε. Μέσα μου άλλαξες, δρόμο μου χάραξες. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Αυτό το κόκκινο το φόρεμα. Αχ, θε μου, πάλι έχω φάει κόλλημα. Αυτό δεν είναι κόκκινο, δεν ξέρω γιατί γράφει κόκκινο. Είναι κοραλί, βαθύ κοραλί, δηλαδή πορτοκαλίζει, αλλά κοίτα, βλέπω και στο τέτοιο, γράφει σαν φούξια. Κοραλό, μπορδό, κόκκινο, ροδοκόκκινο. Ροδοκόκκινο. Με 3.500 κόμπους. Μαρία Αντωνά, Μαρία Αντωνά, τι μας έχεις κούκλα μου, τι μας έφερες. Ωραία, δεν υπόνοια για Αντωνά. Όταν βλέπω εσένα, η αλήθεια είναι πως φτιάχνομαι, οπότε να μην χορέψω έτσι λιγάκι. Ναι, παιδί μου, κοίταξε να δεις, είναι point of view η Μπέτη Μαγκύρα. Μπορείς να την δεις και να την φανταστείς με όλα τα χρώματα της παλέτας. Ε, σωστά. Δεν ξέρω πού το πάει η Μαρία Αντωνά. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι εκτός από το ότι μας ακούνε, μας βλέπουν κιόλας. Κυριολεκτικά μας βλέπουν. Και ο Χάρης Βαρδακούρης, από ό,τι φαίνεται, είναι αρκετά συντονισμένος στο ποιος είναι πρωινιάτικα και πολύ καλά κάνεις, Χαρούλη μου. Δείτε και θα καταλάβετε. Χάρης, πολλές φορές, επειδή το συζητάγαμε, νομίζω σε κάποιες. Κάποιες στιγμές, σε κάποια τραγούδια, εγώ τον θεωρώ καλύτερο από τον πατέρα του. Η φωνή του είναι αλλού. Δεν υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Ασχέτως το πώς επιλέγει να κάνει την καριέρα του. Είναι όμως εξαιρετικός. Τι είδες όμως. Δεν χρειάζεται να το συγκρίνουμε. Από κάτω πρέπει να διαβάσει. Ναι, ναι, ναι. Από κάτω πρέπει να διαβάσει. Έχει ενημερώσει, λέει, την ομάδα των δικηγόρων μου και τα εξώδικα. Θα γίνει χαμός. Ναι, ναι. Μα γιατί, είπε καλά πράγματα. Ναι, όχι, βάλε καρδούλα. Πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραίο το βιντεάκι. Υπέροχο Χάρη Παρθακούρη. Αλλά η αλήθεια είναι, όταν έτσι κάνω λίγο ένα scrolling, ρε παιδί μου, στο Instagram και βλέπω την γυναίκα του Γιώργου Καράβα, που πολύ τη θαυμάζω και μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα κι εγώ να είμαι εκεί παρέα και στην κουζίνα, ρε παιδί μου, να πλάσω κι εγώ έτσι λίγο γυμνό. Μαρία, κάκια, μπιφτεκάκια. Μαρία, να είμαστε ειλικρινείς. Θαυμάζετε τη γυναίκα του Γιώργου Καράβα ή θα θέλατε να είστε? Θαυμάζω πάρα πολύ και τους θαυμάζω πάρα πολύ και τους δύο. Λοιπόν, όμως εγώ απευθύνω πρόσκληση ανοιχτή open, λοιπόν, στο Γιώργο Καράβα να έρθει στην κουζίνα μας μαζί με τον Νίκο τον Καρβέλα. Να μαγειρέψει έτσι όμως. Όπως εκεί. Παρακαλώ. Και εγώ θα έρθω τύπου Άννα Βαγενά. Λοιπόν, Γιώργος Καράβας.
Ραντεβού στην Άξο με τον Γιώργο Καράβα. Στη γιορτή της πατάτας. Βάνια, άμα βγούμε ζωντανά και έχουμε τον Καράβα και την Αντωνά Τσιτσίδη, μαύρα τέτοια μπορούμε να βάλουμε στα σημεία. Όχι. Α, έχουμε. Ναι, και ένα πρόστιμο θα το δώσω στο στόχο. Ρε, τι παραγωγάρα είμαστε εμείς. Για να δείτε λοιπόν ότι το παλικάρι εκτός από εξαιρετικός coach είναι και πάρα πολύ καλός πατέρας και σύντροφος και σύζυγος και πολύ περιπητικός και μπράβο το λοιπόν που μπαίνει μέσα στην κουζίνα και μαγειρεύει. Αυτή είναι άντρες. Αφήνει τώρα όμως τη φαντασία. Πολύ ανεξέλεγκτη, έτσι. Καλά, έδωσε πολλά στο πιάτο, δεν άφησε πολλά στη φαντασία. Βλέπεις όμως, μπιφτεκάκι στεγνό. Ψημένο. Έτσι. Ναι, βέβαια. Αυτό πρόκειται. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, έτσι, αυτά πρέπει να κάνεις για να προσέχεις λοιπόν τη διατροφή σου και να μην πάρεις πάρα πολλά κιλά. Και από ό,τι φαίνεται λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη μπορεί να είναι 6 μηνών, αλλά ξέρετε τι κάνει. Ελέγχει το βάρος της, ανεβαίνει πάνω στη ζυγαριά για να δει το τι ακριβώς γίνεται. Mm-hmm. Περνάνε διάφορες σκέψεις και πανικός από το μυαλό της για το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Αλλά... Το κρύβει το νούμερο ή μου φαίνεται. Όχι. Είναι ακριβώς 70 κιλά και συγκεκριμένα ξεκίνησε την εγκυμοσύνη με 62 και έχει πάρει μόνο 8 κιλά στον 8 μήνα της εγκυμοσύνης της. Σημασία εγώ να πω, σημασία έχει να αφήνουμε λίγο τα κιλά να έρχονται φυσιολογικά. Δηλαδή, ναι. Μην μειώνουμε τις τροφές για να μην πάρουμε κάποια κιλά. Σωστό. Έτσι κι αλλιώς τα κιλά της εγκυμοσύνης, παιδιά, κορίτσια, φεύγουν αμέσως μετά. Δηλαδή, και επειδή, μπράβο, και επειδή είναι και το πιο όμορφο το βλέπω ταξίδι. Εγώ στη γυναίκα μου. Δεν το εδαγώ. Και επειδή είναι το πιο όμορφο ταξίδι που μπορεί να κάνει μια γυναίκα, στο απολαύσει και όσα κιλά και αν πάρει, μπορεί να τα χάσει μετά, θα έχει όλο το χρόνο μπροστά της και το τρέξιμο με το μωράκι. Και οι γυναικολόγοι συμβουλεύουν να μην είναι πάρα πολλά, ώστε να μην είναι το φυσιολογικό, λέω. Το φυσιολογικό. Τι να στερείς σε τροφή. Εγώ πάντως θέλω να σας πω ότι έγκυος δεν είμαι, αλλά αυτό το πράγμα το κάνω κάθε μέρα στο σπίτι, άσχετα. Δεν είναι δικά μου τώρα, λέω το δικό μου πόνο. Έτσι είδα λίγο τον εαυτό μου στο μυαλό της Ιωάννας Τούνη. Και βρίσκω, λοιπόν, που λέτε τον εαυτό μου και στον Κώστα το Μαρτάκι, γιατί τώρα τελευταία μπέτη μου το σκέφτομαι. Σκέφτομαι να αλλάξω κουπ, να αλλάξω κούρεμα. Τι έκανε ίσιο ο Μαλή. Δείτε τι έκανε ο Κώστας ο Μαρτάκης και να μου πείτε αν σας αρέσει έτσι ή αλλιώς. Περούκα. Πριν κουρευτεί το έκανε το βιντεάκι, θέλω να σας πω, μετά κουρεύτηκε. Νομίζαμε ότι είναι το πιο. Σας αρέσουν αυτές οι αφέλειες. Όχι, τον προτιμώ αλλιώς τον Κώστα. Εγώ είναι κούκλος. Καλά, κούκλος είναι ό,τι και να κάνει, δεν το συζητώ. Είναι υπέροχος, αλλά αυτά εδώ τα φρατζάκια έτσι λίγο τα. Δεν. Εγώ να το κόψω, καρέ, ψηφίστε. Καρέ, εδώ. Όχι. Όχι. Καρέ, όχι. Όχι, Κώστα. Να το σκεφτώ μέχρι να πάμε στα ζώδια. Έγινε αγάπη. Εντάξει, ευχαριστούμε μαράκι. Σας αφήνω γορούδια μου. Πάω στην Αντζολετίκη να μου πει τι συμβαίνει. Τι γίνεται γύρω μας. Ο ανάδρομος θαρό δεν έφυγε. Μας κλείνει ακόμα το μάτι. Τα πόνερα αυτά είναι πιο δυνατά από τα κύματα. Τι ωραίο χρώμα είναι αυτό. Πραγματικά και δεν φαίνεται. Για πες μας, τι γίνεται. Καλημέρα. Οκ, θέλει λίγο χρόνο για να προχωρήσει. Αν και η επόμενη όψη που κάνει ο Ερμής από την Παρθένο είναι θετική, είναι με τον Πλούτο, να είμαστε κάτω από αυτή την επιρροή. Θα ολοκληρωθεί μέσα στο, πριν το Σαββατοκύριακο. Τι σημαίνει η επιρροή του Πλούτονα, για ότι εδώ μπορούμε να σταθεροποιήσουμε καλύτερα κάποιες καταστάσεις, αφού μέσα στον ανάδρομο καθίσαμε και τα σκεφτήκαμε πού πρέπει να διορθώσουμε τι. Όποιος δεν το έκανε θα αναγκαστεί να τρέχει τελευταία στιγμή. Όμως σας είπα εχθές, έχουμε Άρη Ποσειδώνα. Ο Άρης Ποσειδώνας είναι καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα. Γι' αυτό και τα κάνει λίγο να φαίνονται. Δηλαδή, έφυγε ο ανάδρομος Ερμής. Είναι σαν να συνεχίζει. Μπράβο, είναι σαν να συνεχίζει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτό είναι που κάνει ο Άρης με τον Ποσειδώνα. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Απόγνωση το λέμε αυτό. Έχουμε επιβιώσει από όλα. Σωστό και αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι εντός της επόμενης ώρας. Θα περάσει και η Σελήνη στο ζώδιο του υδροχώου, του περιμένουμε, διότι όταν η Σελήνη βρίσκεται σε κενό πορείας, όπως καλή ώρα είναι τώρα, και στον εγώ καιρό, ο οποίος είναι λίγο σκληρός, δεν ταιριάζει τόσο με το συναισθηματικό κομμάτι, mm-hmm. η Σελήνη με τον εγώ καιρό. Λοιπόν, εδώ τώρα, εάν μπορούσα και είχα το δικαίωμα, θα κήρυτα την επόμενη μέρα αργία, γιατί μπαίνουμε σε μια φάση όπου η Σελήνη στον υδροχώ από τις πρώτες 10 μοίρες με 11, θα κάνει πολύ αρμονικές όψεις με τον ήλιο, με την Αφροδίτη, αρχικά με το Δία εξάγωνο από τον Κριό, ήλιο και Αφροδίτη, όπου εδώ έχουμε να κάνουμε με την αγάπη, την ανάγκη μας. Έτσι, η Σελήνη πάντα δείχνει ποια είναι η ανάγκη μας, που εστιαζόμαστε εσωτερικά περισσότερο. Αγάπη, αρμονία, απολαύσεις και φιλική διάθεση. Και επίσης πάντα όταν εμπλέκεται και η Σελήνη και η Αφροδίτη, μιλάμε και για τα οικονομικά και έσοδα και έξοδα. Μάλιστα. Λοιπόν.
Κρύη μου, για εσάς αυτή η σελήνη. Α, συγγνώμη, πριν ξεκινήσω να πω ότι αφορά περισσότερο τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα του πρώτου δεκαπενθημέρου. Εντάξει. Ιού που είναι μέσα στον οροσκόπο μας, όπου πέφτει. Λοιπόν, Κρύη μου, για εσάς λοιπόν η σελήνη αυτή, η νέα θέση της σελήνης και όλες αυτές τις υπέροχες όψεις που θα κάνει μαζί με το Δία που είναι από το δικό σας ζώδιο, αυτή η ανάγκη η οποία έχετε είναι να ταυτιστείτε με άλλο κόσμο, δηλαδή να έρθετε σε επαφή με φίλους, με κάποιους οργανισμούς, να μπείτε σε κάποιες ομάδες για να σας βοηθήσουν, να σας δείξουν ας πούμε και πώς μπορείτε οικονομικά να βελτιώσετε τη ζωή σας. Επίσης θέλετε να είσαστε μαζί τους γιατί θα έχετε με τα κοινά ενδιαφέροντα, κάνετε να περνάτε πολύ πιο ωραία. Εάν είσαστε ελεύθεροι, λοιπόν, ανοίξτε λίγο την ατζέντα σας ή πλησιάστε φίλους οι οποίοι μπορεί να σας βοηθήσουν να βγείτε, δηλαδή να βγείτε έτσι να το ευχαριστηθείτε και να κάνετε και κάποια γνωριμία μέσα από αυτόν τον κύκλο. Ταύρι μου, για εσάς η σελήνη στον υδροχό είναι στην κορυφή του οροσκοπίου σας, που σημαίνει ότι γενικά σας απασχολούν και τα επαγγελματικά, αλλά και τα κοινωνικά. Και για τις γυναίκες φυσικά είναι το αντρικό φύλλο, δηλαδή ο σύντροφό σας, δηλαδή κάπως να έρθετε λίγο πιο κοντά τους, ή αν είναι για την δουλειά σας, για την εργασία σας, με άτομα της εξουσίας. Οι όψεις αυτές και ειδικά με τον κυβερνήτη σας την Αφροδίτη, σας δίνει ευκαιρίες και να βελτιώσετε τις σχέσεις με τον σύντροφό σας, με άτομα της εξουσίας, όπως επίσης και να έχετε και κάποια κοινωνική αναγνώριση, την οποία μπορείτε στη συνέχεια να εκμεταλλευτείτε. Δίδυμή μου, για εσάς είναι μια πάρα πολύ όμορφη συγκυρία απέναντι στο ζώδιό σας. Υπάρχουν, δηλαδή, μάλλον η διάθεσή σας είναι να ασχοληθείτε με ευχάριστες δραστηριότητες, γενικά να παίξετε, να φλερτάρετε, να έχετε μια δημιουργική διάθεση, να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας, να γράψετε οτιδήποτε μπορεί να σας βγάζει μια εξωστρέφεια και φυσικά μέσα από όλο αυτό να έχετε και κάποιες ιδέες τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια και στο εργασιακό σας κομμάτι αλλά και στο οικονομικό. Καρκίνη μου, εδώ έχουμε πολύ συνέστημα, πάρα πολύ συνέστημα. Η αλήθεια είναι καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα είναι περισσότερο εσωτερικό το κομμάτι. Εδώ λοιπόν αφήστε τα συναισθήματα να σας κατακλείσουν, δηλαδή δείτε το, αφήστε το να τα νιώσετε. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ό,τι αισθάνεστε τώρα, όπως είσαστε μέσα σας, αυτό είναι κάτι που φαίνεται. Επομένως, μια και έχουμε και την Πανσέληνο στις 9 του μήνα, η οποία ναι, σας βγάζει προς τα έξω, ομορφύνεται την ψυχή σας, ομορφύνεται και τον εαυτό σας και γενικά χαρείτε περισσότερο σε ιδιωτικές στιγμές, ούτως ώστε μετά, δηλαδή να φτιάξετε το κλίμα μέσα στην οικογένειά σας, με τον εαυτό σας, με τους πολύ αγαπημένους σας, ούτως ώστε στη συνέχεια να μπορέσετε να βγείτε εκεί έξω πιο δυνατοί. Λιοντάρια μου, και εσείς είσαστε μέσα στα ζώδια τα οποία ευνοούνται. Εδώ λοιπόν είναι μια κατάλληλη στιγμή να ακουστείτε. Δηλαδή, χρησιμοποιήστε περισσότερο το νεωτικό κομμάτι. Πείτε τις ιδέες σας. Επιστρατεύστε όμως την ευγένειά σας, γιατί αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Μέσα με την Αφροδίτη και με τον ήλιο, αυτό που θέλει να είσαστε πιο γλυκοί σε ό,τι θα πείτε. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι ζητήσετε θα σας το δώσουν. Πράγμα πολύ καλό. Κάνετε κάποιες εκδρομούλες, αν μπορείτε, άμα την κάνουμε την αργία σήμερα. Λοιπόν, να βγείτε με τους φίλους σας, το τηλέφωνο, μπορεί να θέλετε να επικοινωνήσετε με τους άλλους, αλλά πολύ περισσότερο αυτό έχει να κάνει με τις ιδέες σας, με τα αιτήματά σας και να ακουστούν. Παρθένη μου, για εσάς είναι πολύ περισσότερο πρακτικό το κομμάτι. Επικεντρωθείτε λοιπόν περισσότερο στα οικονομικά σας. Δείτε τα πώς μπορείτε να κάνετε κάποιες σωστές διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, ο Ερμής από το ζώδιό σας, όπως είπαμε στην αρχή, θα κάνει ένα τρίγωνο με τον Πλούτονα. Επομένως, είναι πολύ ευνοϊκό απέναντί σας. Όπως επίσης, να προωθήσετε και τα σχέδιά σας. Ζυγή μου, εδώ είναι πάρα πολύ καλό απέναντί σας όλο αυτό το σχήμα. Έχετε μία θετική εντύπωση η οποία δίνεται και μπορεί να κερδίσει. Εδώ λοιπόν επίσης αυτό που χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε είναι τις δημόσιες σχέσεις σας. Δηλαδή βγάζετε μία πολύ θετική αύρα, ζητάτε κιόλας, Αφροδίτη ήλιος είναι στο ζώδιό σας και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λοιπόν αυτές τις φιλίες σας, τις γνωριμίες σας, γενικά το να βγείτε και να κάνετε τις δημόσιες σχέσεις υπέρ σας και επίσης για να γνωρίσετε αν θέλετε και με ερωτικό ενδιαφέρον κάποιο άτομο. Σκορπιέ μου, περισσότερο κλειστό το περιβάλλον για εσάς. Έχετε μία ανάγκη χαλάρωσης, σε σημεία μάλιστα που μπορεί να ακουστεί έτσι λίγο άσχημη λέξη, οκνηρία. Είναι αυτή η τεμπελιά, αλλά θέλετε να είσαστε πιο πολύ μόνοι.
Πολύ αυξημένη όμως η διέστηση και στο οικονομικό κομμάτι. Ιδέες δηλαδή οι οποίες σας βοηθάνε και να ανακαλύψετε τι μπορεί να παίζετε πίσω από την πλάτη σας ή τι λάθη μπορεί να έχουν γίνει και πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε εσείς προς όφελός σας. Επίσης, μία συμφιλίωση είτε με άτομα τα οποία μπορεί να έχετε έρθει σε ρήξη, να έχετε τσακωθεί και με τον εαυτό σας φυσικά. Τοξότες μου, άλλο πάρτι από εδώ, απολαυστικές στιγμές και όμορφες αναμνήσεις φτιάξτε, γιατί και η Σελήνη θα κάνει όψη με τον δικό σας κυβερνήτη, τον Δία. Είστε περισσότερο με μια διάθεση εξωστρέφειας, αλλά και υπερβολής. Το λέμε αυτό όλοι τον μήνα, πρέπει να το προσέξετε. Πολλά πράγματα τα βλέπετε με την δική σας οπτική και μπορεί να φτάνετε σε υπερβολικά σημεία, τα οποία φυσικά εκεί χαλάνε όλη την ουσία και το πρόβλημα και τη σχέση σας με τους άλλους. Κατά τα άλλα, κοιτάξτε να τη διασκεδάσετε την ημέρα. Εγώ, κυρί μου, για εσάς θα έλεγα επενδύστε στην αυτοπεποίθησή σας. Χρειάζεστε σταθερότητα. Έχετε ανάγκη να είστε με κάποιο άτομο, να έχετε πολύ καλές σχέσεις. Γενικά και τα οικονομικά σας, όπως είπαμε, αυτή η μέρα είναι πολύ με τα οικονομικά. Και φυσικά με την Αφροδίτη και τον ήλιο στην κορυφή του οροσκοπίου σας, μπορεί να ανέβει η δημοτικότητά σας και να γνωριστείτε. Και αν λοιπόν θέλετε και ψάχνετε τέρι, βγείτε έξω. Βγείτε και κυνηγήστε το. Υδροχόη μου, εδώ η Σελήνη είναι στο δικό σας το ζώδιο. Τι κάνουμε εδώ πέρα, προωθούμε λοιπόν τον εαυτό μας και φυσικά ερχόμαστε σε επαφή με τις δικές μας ανάγκες, τις οποίες μπορείτε να τις επικοινωνήσετε και να τις εκφράσετε. Με τη Σελήνη στο ζώδιο μας πάντα είναι μία μέρα στην οποία μπορούμε να κάνουμε κάποια θετικά ξεκινήματα. Και οι θείες μου, εσείς είσαστε η τρίτη κατά σειρά κατηγορία από τα ζώδια του νερού, όπου περισσότερο έχει να κάνει με το συναισθηματικό κομμάτι και το εσωτερικό σας. Επομένως, εδώ λοιπόν ερχόσαστε σε επαφή με τα συναισθήματά σας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν και έντονα πάθη, αλλά και επιθυμίες, τις οποίες μπορείτε τώρα να τις δείξετε και να το επιδιώξετε. Πολύ σημαντικό για εσάς, οικονομικά ωφέλη, πραγματικά το επόμενο διάστημα εκμεταλλευτείτε το, μπορείτε να έχετε πολύ μεγάλο όφελος, κέρδος δηλαδή, σε αυτό τον τομέα. Αυτά λοιπόν από εμένα. Ευχαριστούμε πολύ, Άντζελα μου. Σ' αφήνω. Επιστρέφω εγώ στο σαλόνι τώρα, διότι δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει ή το έχετε ακούσει. Πολλές φορές ο ανάδρομος όταν περνάει... Ναι. Μας κάνει λίγο να γυρνάμε στα παλιά όταν έρχεται ο ανάδρομος, ρε παιδί μου, και ναι, περνάει. Ναι, ναι. Πάνω. Ποια παλιά, τι εννοείς παλιά. Παλιές σχέσεις, παλιούς έρωτες. Όχι, παλιά τελειώσανε. Δεν είμαστε τέλος. Τζέιλο εμείς. Τι όχι. Δεν θέλω ου. Δεν θέλω ου. Να γυρίσεις στις παλιές μας σχέσεις. Όχι, δεν θέλω. Σας λέω τι συμβαίνει. Θα μας βάλεις και μαζονάκι τώρα, θέλω να γυρίσω στα παλιά. Όχι, δεν είναι τυχαίο, διότι η Νάντια Ριγάτου, το κορίτσι μου, είναι εκεί, μας βλέπει, μας ακούει. Εδώ, στο καθήκον. Και όπως πάρα πολύ σωστά είπες, Μπέτη, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Βέβαια. Ο ανάδρομος ήταν, ο Ερμής ήταν ανάδρομος για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Με αποτέλεσμα πάρα πολύ πρώην να έκαναν την επανεμφάνισή τους και να ζητάνε τώρα μια δεύτερη ευκαιρία. Και το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Παπα. Του δίνεις την ευκαιρία. Πιστεύουμε στην επανασύνδεση. Τι κάνουμε. Βγήκα και ρώτησα τους σοφούς της ζωής, αυτούς που συναντώ στις λαϊκές αγορές, και θέλω να ακούσετε με προσοχή τις απαντήσεις και μετά να τοποθετηθείτε κι εσείς. Εννοείται θα τοποθετηθούμε. Έχουμε άποψη σε αυτό. Πρώτη εσύ. Πολύ. Πρώτη εγώ, μάλιστα. Πάμε. Αγάπαμε πως αγαπώ γιατί θα τρελάθω. Γύρισες αλλά η αγάπη γυρνά. Στην επανασύνδεση λέμε ναι ή όχι. Αγαπάμε πως αγαπώ γιατί θα τρελάθω. Η επανασύνδεση σε μια σχέση, εσείς πιστεύετε ότι ωφελεί ή ξαναζεσταμένο φαγητό δεν τρώγεται? Όχι, δεν τρώγεται. Κακά τα ψέματα. Δύσκολο μετά. Άρα μα χωρίσεις και θέλει να γυρίσει, καλύτερα να μην γυρίσει. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Ξαναζεσταμένο φαγητό είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχει μετά μια ψυχρότητα. Πώς θα τον αγκαλιάσεις μετά ή πώς θα σε αγκαλιάσει? Δεν κολλάει πάλι μετά. Πάντα θα υπάρχουν τσακωμοί, πάντα θα υπάρχουν. Δεν σταματάει αυτό. Είστε υπέρ της επανασύνδεσης ή όχι? Με προϋποθέσεις, κορίτσια. Τι ζωή έχεις περάσει, πόσο πολύ έχεις πονέσει για όλα αυτά που έχεις περάσει με τον σύντροφο. Τι οικογένεια έχεις κάνει? Δεν το θέλω, γιατί θα το ξανακάνω πάλι. Το φαΐ μπορεί να το φάω, εκείνο δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω. Στην επανασύνδεση λέτε όχι? Τέρμα, τελείωσε. Τέρμα, δεν τρώγεται. Το θυμάσαι, δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ πάντως. Να σου κάνεις αγαπή μου αστέρια κι ουράνο. Είπε η σοφή αυτή η υπέροχη κυρία. Το φαΐ ξανατρώγεται. Αυτό όχι. Ακούω. Καμία Έλα όμως τώρα εγώ θα σου πω εγώ τι? Το άλλο. Τι? Κάνεις μια σχέση.
φτάνει στο χωρισμό. Για χύψη λόγους, γιατί πάντα υπάρχουν λόγοι να φτάσει στο χωρισμό. Είσαι μόνη. Το κλαις. Τον κλαις το μακαρίτι που φύγε. Κατάλαβες, τον κλαις. Άμα δεν εμφανιστεί το καινούριο, εκεί την πατάς. Αρχίζεις, θυμάσαι τα παλιά, βάζεις πρώτα τα θετικά μπροστά, σηκώνεις το τηλέφωνο, στέλνεις ένα μήνυμα. Πήρα να δόνεις καλά! Ξέρεις πώς λέγεται αυτό, αγάπη. Πήρα να δόνεις καλά. Πώς. Απελπισία. Όχι. Απελπισία. Γιατί αυτό είναι σαν να μου λέτε ότι είναι μονόδρομος. Δεν βρήκα κάτι άλλο, τι να κάνω, δεν βαριέσαι. Υπάρχει και η λέξη ανεπάρκεια. Ανεπάρκεια. Δηλαδή, θέλετε να το συζητάω για να γυρίζει σε κάτι το οποίο δεν σε κάλυψε 100%. Δεν είσαι ευχαριστημένη με αυτό το κάτι. Ναι, αλλά δεν έρχεται και το καινούριο. Ο Μπεν Άφλεκ με την Τζένιφερ Λόπεζ, γιατί ξαναπαντρεύτηκαν μετά από τόσα γιατί χρόνια. Γιατί είχαν βάλει μια άνω τελεία. Γιατί αυτό εκεί δεν ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Δεν είπανε. Δεν ξέρω τι είπανε, τι του ξέρω. Δεν χρειάζεται να πει. Πάντω είχαν αφήσει χρεωστούμενα. Βέβαια, εγώ έχω και εγχώριο παράδειγμα όμω. Για να πήγε πολύ μακριά. Πήγες, ναι. Έχω εγχώριο παράδειγμα. Εγχώριο. Λοιπόν, κάποια στιγμή η Λιάννα Παπαγεωργίου δεν ήταν παντρεμένη με έναν άνθρωπο και χώρισε. Ναι. Δοκίμασε λοιπόν την τύχη τη, άλλαξε χώρα, ήρθε εδώ, γνώρισε εντό νύχτα. Δοκίμασε την τύχη τη, ήταν πολύ σημαντική. Σε μια σχέση που δεν οδήγησε κάπου και ξαναγύρισε στον παλιό τη πρώην σύζυγο. Που φαντάζομαι ότι η Λιάννα έχει ποικίλα επιλογών και θα μπορούσε να διαλέξει. Γιατί γύρισε, κύριε Βίλε. Φιλικό, δεν συνεχίζω εγώ στο ίδιο κλίμα. Φιλικό ζευγάρι. Το οποίο χώρισε όταν ήταν νέοι, ξαναβρεθήκανε ύστερα πάρα πολλά χρόνια και της λέει αυτό, της λέει, τώρα θα παντρευτούμε. Δεν τον πίστευε εκείνη, γιατί δεν λέω ονόματα, κανείς εκθέσω. Παντρεύτηκαν δύο παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο. Δεύτερο γκολ, μακαλιά, μέτρα γκόλεση. Ποιος είναι αυτός? Δεν μπορώ να σου πω το όνομά του. Φιλικό ζευγάρι. Όχι, ναι, είναι φιλικό ζευγάρι. Γνωστό. Όχι, παιδί μου, αλλά είναι, συνέβη σε φιλικό κύκλο. Και δύο παιδιά. Και δύο παιδιά, κύριε μου. Ναι, αλλά τότε δεν είχαν παντρευτεί. Είχαν κάνει απλά μία σχεσούλα. Ναι. Γνωστό ζευγάρι. Πόσο γνωστό. Χάρης Χριστόπουλος. Ανίτα Μπραντ. Ανίτα Μπραντ. Ναι, μαζί δεν ήταν αυτοί. Πάντα. Χωρίσαν 6 χρόνια. Ήταν μικρούλα η Ανίτα. Τη είπε, είναι κρίμα αυτόν που γνώρισε. Μπορεί να μην ήταν ο πρώτο, αλλά ήταν ο πρώτο έρωτα. Ωραία. Πρέπει να πα να βγει στη ζωή. Το timing. Δεν ήταν και το timing του Χάρη το σωστό για να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. Ζήσε τη ζωή σου και αν είναι γραφτό να είμαστε μαζί, θα και ήταν γραφτό. Είπε ότι ήταν πολύ σίγουρο ο Χάρης που σου λέει σε μένα θα επιστρέψει. Οπότε κάνει τι όλε να αφήνει τον άλλο να κάνει την επιλογή του και τη γύρα του, να δείτε ότι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Τι είναι καλέ μέλισσα, είναι να πάει να μαζέψει γύρι. Αμέ, γιατί όχι. Χαλαρώστε λίγο. Για να έρθει μετά και να μην επιτιμήσει. Είναι πώς χωρίζεις, μαράκι μου. Τάξη. Για ποιο λόγο χωρίζεις. Άμα χωρίσει, λέω εγώ τώρα, σου λέω, για ένα θέμα. Για κέρατο. Σε κερατώνει ο άλλος, η άλλη. Το κέρατο είναι μια άλλη συζήτηση. Τι πιστεύεις, ότι άμα κάνεις μια σύνδεση μετά από 10-15 χρόνια έχει αλλάξει και δεν σε ξανακερατώσει. Μία φορά το λάθος. Όχι, όχι. Πάντα το κέρατο το είναι άλλη. Εγώ μιλάω για ένα χωρισμό που μπορεί να επέλθει γιατί από μπορεί. Άλλο. Ναι, από κάτι άλλο. Από κάτι άλλο. Και προσβάλλει. Λέω εγώ. Όχι. Σου μιλάει άσχημα. Μπορεί να μην μου δίνει την πρέπουσα σημασία. Να μην κάνει αυτό που μετά θέλω εγώ να κάνει. Θα έχει αλλάξει. Άμα σβήσει το ερωτικό, ξαναφουντώνει. Πώς. Άμα σβήσει το ερωτικό. Εμένα δεν μου έχει ξανατύχει. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δηλαδή δεν έχω γυρίσει ποτέ σε σχέση. Δηλαδή θεωρώ ότι όταν έληξε. Όλοι μας νομίζω, παραδεχτείτε το δημόσια, ότι μετά από ένα χωρισμό μια σχέση μπορεί να κάνατε μικρά πισωγυρίσματα στον πρώην. Δεν σας είπα να ξαναείστε 100% όχι, μαζί. Εννοείς τώρα μετά από λίγους μήνες. Ναι, αυτό συμβαίνει, εκεί πολλές στον 1,5 δίμηνο εκεί. Μπράβο, ναι. Μπράβο, γιατί δεν έχει σβήσει τελείως. Δεν έχει σβήσει τελείως. Θέλει ακόμα. Ακριβώς. Αλλά όταν περνάει λίγο καιρό και κατασταλάξει, άμα φύγει, φύγει. Τώρα, αν θα ξαναγυρίσει μετά από ένα χρονικό διάστημα. Γιατί ο χωρισμός σου έχει, δηλαδή ουσιαστικά δεν έσβησε μέσα σου. Δεν συνέβη κάτι κακό να εξαφανιστεί. Θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Ναι, το πω. Ναι. Θα δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Παιδιά. Εμένα. Τη δίνει τη δεύτερη ευκαιρία. Τη δίνω τη δεύτερη ευκαιρία. Βέβαια, εγώ βέβαια είμαι παντρεμένο σε ένα παιδί. Όπως είπε και η κυρία, οι προϋποθέσει. Ωραία. Καλά, γλίτσα. Άντε τώρα μου βάλει και προϋποθέσει όμως μετά εκεί. Μα δεν γίνεται, κατάλαβε. Πάρτε τα λεφτά και φύγε. Το είπαμε και στο survivor. Τι προϋποθέσει, τι όρου βάζει, ρε παιδί μου. Από το 5.000 ευρώ και πήγαινε. Γι' αυτό ο έρωτας λέγεται έρωτας φυγάς, αγάπη. Και ο έρωτας κινεί τα νήματα, παιδιά. Τώρα τι να λέμε για επανασύνδεση. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, χαλιαστείτε. Θα παρατηθώ. Τόδεσε, σου πήρε 1,5 χρόνο, αλλά δεν είσαι αίματα τώρα. Κοίτα, να δεις.
Ήταν πάσα για την άδεια μου αυτή. Λοιπόν, δεν είχαμε μείνει στα ερωτήματα. Τι θα γίνει, θα γίνει αυτός ο γάμος, δεν θα γίνει. Τελικά, παιδιά, η Αλεξάνδρα με το ζόρι ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας. Με δάκρυα στα μάτια. Και ενώ πιέζεται η Αλεξάνδρα, τη θυμίζει η κυρία Μαριέτα ότι αυτός ο γάμος γίνεται για το καλό του Μάρκου, ο οποίος είναι μεν στη φυλακή και έχει αρχίσει και γίνεται επιθετικός διότι δεν έχει νέα από την αγαπημένη του. Θα στα έλεγα χθες. Η ελπίδα, η ανιψιά της κυρίας Μαριέτας αποφασίσει να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει. Την ίδια στιγμή που η επιστάτησα, η Γεωργία, γίνεται όλο και πιο σκληρή απέναντι στην Αλεξάνδρα, κάτι το οποίο πέφτει στην αντίληψη της κυρίας Μαριέτας και φοβάται μήπως κάποιος χαλάσει το σχέδιο που θυμάστε ποιο είναι το σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο. Ο διάδοχος Δεμερτζίδων, παιδιά. Έχει ανοίξει πολύ το θέμα, παιδιά. Παιδιά, συγγνώμη. Πολλά πολύ. Έχει αρχίσει και μπερδεύεται. Να πω κάτι τώρα εδώ πέρα. Συγγνώμη, πριν καλή περίπτωση. Δεν θα ξαναγυρίσει τώρα γιατί αυτός ο έρωτας δεν εκπληρώθηκε ποτέ. Αφού είναι στη φυλακή. Δεν θα έπρεπε. Άστο, παιδί μου, το σενάριο δεν ξέρεις τι θα γράψει. Εδώ η άλλη παντρεύτηκε για να τον βγάλει τη φυλακή. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Η Αδωνά γιατί σου είπε μισουτήκη. Αυτή δεν πρέπει στο μέλλον να γίνει επανασύνδεση τώρα γιατί αυτό το πράγμα έμεινε στη μέση. Καλά, είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει επανασύνδεση. Έτσι θα μείνει αυτό. Οι μεγαλύτεροι έρωτες μείναν ανεκπλήρωτοι. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Τα ερωτήματά σας θα απαντηθούν εδώ. Μα. Ο Ιάσονας σε θέλει. Και θα σε έχει. Αδερφός της πάει για σκότωμα, τι παντρεύεται. Θα μεγαλώσει, θα αγαπήσει και θα δώσει το όνομά του σε ένα ξένο παιδί. Θέλω να σε βλέπει να γελάς. Απαιτώ να κάνεις το γιο μου ευτυχισμένο. Δεν μου δείχνει τον αγαπάτε και τόσο πολύ. Το μόνο που φοβάμαι είναι τα λάθη μου. Δεν περιμένω να με αγαπήσεις. Θέλω να με φοβάσαι, το προτιμώ. Δεν θα αφήσω κανένα να πληγώσει το παιδί μου. Ούτε εγώ το δικό μου παιδί. Έχει το τέλος, παιδί, παιδιά, στην κοιλιά. Το είχαμε ξεχάσει αυτό. Παιδιά, τι έπεσε στη γέφυρα στο τέλος, θα με τρελάνετε. Κάτι είδα μια γέφυρα που έπεσε κάτι. Λοιπόν, εδώ τώρα η προσοχή σας, παρακαλώ. Η Αλεξάνδρα θα πέσει από τη γέφυρα στο ποτάμι. Μα το βλέπω εγώ να πέφτει κάτι άσπρο. Η Αλεξάνδρα είναι. Το ερώτημα είναι. Το πρώτο. Ναι. Θα σωθεί. Ναι, ρε, εντάξει, τώρα με τρελαίνεις και εσύ. Εντάξει, πρωταγωνίστρια είναι, θα σωθεί. Εντάξει. Μην το ζήσω κι αυτό τώρα, δεύτερη εβδομάδα. Ποιος θα τη σώσει όμως, ποιος είναι αυτός που θα τη σώσει. Και τρίτο πρόσωπο θα υπάρξει. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, θέλω να το δείτε. 6 παρατέταρτο στο Open. Έρωτας φυγάς. Άρα τον εφικό. Φωτιές μας άναψες, Νάντια, αργά του. Μη φύγεις. Μην φύγεις, έλα εδώ. Θα δώσω εγώ τον διαγωνισμό. Εσύ θα δεις εδώ. Να μας πεις ό,τι ξέρεις. Εγώ δεν μπορώ να περιμένω μέχρι τις 6 παρατέταρτο. Σαν τη Λεμιζούνη, να απαιτήσεις από το κοινό να στείλει μήνυμα ή να πάρει τηλέφωνο. Απαιτώ να γελάτε. Έρχομαι. Απαιτώ να στείλετε μήνυμα γιατί ένα Daytona Fay με 125 από την εταιρεία Gorgolis ΑΕ μπορεί να γίνει δικό σας αξία 3.000 ευρώ με ένα γραπτό μήνυμα. Μακαλιά, θα σε σκοτώσω, μα το θεώ. Κάποια μέρα σε βλέπω να είσαι ζωντανά στον αέρα και απλά να κάνεις... Και να μην είναι... Να πάρετε για τον date. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Και μόλις έλεγε, δες την ωραία περνάω. Εγώ, μα δεν έδινες έτσι κι αλλιώς, βρε αγάπη μου. Προσπαθούσες να δώσεις. Θα σας το δώσουμε όμως, γιατί το έχουμε το Daytona από το Gorgolis ΑΕ. Στείλτε ένα μήνυμα, πάρτε τηλέφωνο στο 14999 για να το αποκτήσετε την Παρασκευή. Η Μπέτη Μαγκυρά θα το κληρώσει εδώ στα Πρωινιάτικα. Μπορεί να γίνει δικό σας. Χιλιάδες ευρώ δώρο. Αλλά έχουμε και το αμάξι μας. Αυτό το υπέροχο εδώ θα το δείτε τώρα δεξιά. Το υπερσύγχρονο με τα τόσα βραβεία. Το πεζό 208 έκδοση like 75 αλόγων. 1200 αξιακά, Ναι, αξίας 18.000 ευρώ. Μήνυμα στο 14999 ή παίρνετε τηλέφωνο. Και τώρα κοντινό στην Μπέτη Μαγκύρα να σας δώσει πάσα για διαφημίσεις. Ακούστηκε μου έρωτα, αχ έρωτα, κρύφε. Ότι τώρα ένιωσα, δεν ένιωσα ποτέ. Πριν πάμε όμως στην Νατάσα, που την αγαπώ πάρα πολύ για τα τραγούδια της. Εκείνη, να ξέρεις. Ναι. Ναι. Μου είπε πολλά για σένα. Σου πήγε για το δεσσαδικό. Oh. Θα το βάλουμε μετά, γιατί είναι το αγαπημένο μου τραγούδι της. Λοιπόν,
θα σας πάω μία βόλτα μέχρι τη Ρόδο. Ναι. Διότι ανακαλύψαμε εκεί κάτι μοναδικό. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Έχουμε ακούσει σπα για μας, να πάμε να χαλαρώσουμε, να κάνουμε τα μασάζ μας, τα φρόλουτρά μας, τα bubble bath μας κτλ. Το ξέρατε ότι υπάρχουν σπα μωρών? Όχι. Συγκεκριμένα λοιπόν στη Ρόδο ανακαλύψαμε ένα baby spa και είναι η ιδιοκτήτρια εκεί, η Χατζέρ, να μας το πει. Καλημέρα. Εμείς, Χατζέρ. Καλημέρα σας από την όμορφη Ρόδο. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Εσύ πώς είσαι? Είμαι μια χαρά. Χαιρόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη πρόσκλησή σας. Βεβαίως, γιατί εμάς μας αρέσουν αυτά τα μοναδικά. Δεν το είχαμε ξαναδεί. Το ανακαλύψαμε λοιπόν. Δείτε εδώ, ξέρετε την αγάπη που έχουν τα μωρά για το νερό. Γιατί μέσα από το νερό έρχονται και στον κόσμο, μέσα στην κοιλιά μας είναι μέσα σε ένα υγρό στοιχείο. Αλλά αυτό το baby spa που υπάρχουν αυτές οι πολύ μικρές μπανιερίτσες που τα μωράκια μπαίνουν μέσα και πλατσουρίζουν και χαλαρώνουν και έχει και τζακούζι για να κάνει τις μπουρμπουλίθρες. Παιδιά, είναι μια εικόνα πραγματικά μοναδική. Θέλω να μας πεις, Χατζέρ, πώς αισθάνονται εκεί και οι μαμάδες που έρχονται και βλέπουν τα μωρά τους σε μια τέτοια στιγμή ευεξίας για αυτά, αλλά θέλω να μάθω πώς και τα ίδια αντιδρούν στο σπα αυτό που κάνουν. Πραγματικά, οι γονείς και τα μωράκια τους αισθάνονται τόσο υπέροχα, ούτως ή άλλως, στην κοιλιά της μαμάς ήταν μέσα στο νεράκι. Mm-hmm. Και έτσι τους αρέσει τόσο πολύ να κολυμπάνε και είναι πολύ μοναδικό και ωραίο να βλέπουν τα μωράκια τους σε μικρή ηλικία, που δεν θα τα δουν κάπου αλλού, να κολυμπάνε μέσα στο τζακούζι. Mm-hmm. Οι γονείς είναι τόσο ενθουσιασμένοι, αλλά τόσο και τα μωράκια τους. Δεν μου λες, έρχονται οι ίδιες οι μαμάδες, τα βάζουν μέσα, ναι, και μετά οι μαμάδες κάνουν το μασαζάκι στα μωρά? Γιατί είδα μια μαμά που, όχι, έκανε μασάζ. Όλα τα κάνω εγώ. Ωραία. Απλά σε κάθε ραντεβού είναι πάντα και οι γονείς δίπλα στο μωράκι τους. Είναι μια μοναδική στιγμή και αξίζει να τη ζήσουν όλοι μαζί. Είναι πολύ ωραίο. Φαντάζομαι και για παιδικό πάρτι ότι είναι πολύ ωραία μια στιγμή. Ναι, έχουμε κάνει και παιδικό πάρτι. Έχουν έρθει από διάφορα νησάκια της Ελλάδας. Γιατί έχει γίνει κάτι πολύ υπέροχο. Είναι και πολύ όμορφος ο χώρος. Ναι, δίνει έτσι μια κουκλίστικο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάθεση. Εγώ. Τι άλλο κάνουν τα μωρά εκεί, εκτός από το μπανάκι τους μέσα στο σπα? Τα παιδιά κάνουν την υδροθεραπεία και στη συνέχεια κάνουν το μασάζ. Που η υδροθεραπεία μειώνει τους κολλικούς. Έχει πολλά ωφέλη. Μερικά από αυτά που θα σας πω είναι η μείωση των κολλικών, η βελτίωση του ποιοτικού ύπνου και η ενδυνάμωση των μειών. Είδες. Και το μασάζ τους βοηθάει να χαλαρώνουν, γιατί όσο να είναι, κουράζονται μετά από κάποια ώρα. Από τις πολλές αγκαλιές κουράζονται. Από τις πολλές αγκαλιές κάποιες φορές. Έχετε νομίζω δεν ξέρω αν μας ακούτε. Μας ακούτε? Ναι, ναι. Ακούει, ναι, σας ακούω. Κάτι έπαθε η κάμερα. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχετε παρατηρήσει αν μετά από αυτό το σπα στην πισινούλα που βάζει στο μωρό, αν επειδή μπορεί να εξοικειώνονται καλύτερα με το νερό? Γιατί πολλά παιδάκια το φοβούνται λίγο το νερό στη συνέχεια όσο μεγαλώνουν. Σωστά. Αν είναι ένα στάδιο να εξοικειωθούν καλύτερα με το νερό πριν πάνε σε κάποια πισίνα, όπως να πάνε να κάνουν baby swimming. Και για τη βάφτισή τους ίσως. Σωστό. Οι πιο πολλοί γονείς έρχονται, υπάρχουν και οι γονείς που έρχονται στο σπα μόνο και μόνο για να εξοικειωθούν τα μωράκια τους, για να αγαπήσουν το νερό. Γιατί όσο μεγαλώνουν, υπάρχουν μωράκια που φοβούνται το νεράκι. Mm-hmm. Και έτσι αυτόν τον χώρο το βλέπουν σαν παιχνίδι και τους αρέσει. Mm-hmm. Και να πούμε ότι επιπλέουν, γιατί τους βάζουν αυτό το φουσκωτό εδώ γύρω από το λαιμό. Συνδυάκι. Δεν είναι σαν την μπανιερίτσα που έχουμε στο σπίτι. Ηλικία, ναι, γιατί η μπανιερίτσα που έχουμε στο σπίτι έχει ένα καθισματάκι και κάθονται. Ναι. Οπότε ουσιαστικά μόνο κουνάνε τα ποδαράκια και τα χεράκια. Ενώ εκεί επιπλέουν κανονικά. Ναι. Οπότε ορούνται μέσα στο νερό. Δύσκολες περιπτώσεις ήχιες. Να έρθει ένα παιδάκι και να μην το θέλει το νερό με τίποτα. Πας να του κάνεις μασάζ και να φάσε με. Δεν θέλω. Έχετε τις περιπτώσεις? Είναι όλα τα παιδάκια ίσα. Λοιπόν, εμείς τα μεγαλύτερα μωρά από 9 μηνών και άνω τα έχουμε περισσότερο στην υδροθεραπεία για να κολυμπάνε και λιγότερο στο μασάζ, γιατί τα μεγαλύτερα μωρά είναι πιο υπερκινητικά και δεν κάθονται τόσο εύκολα στο μασάζ. Mm-hmm. Και για να έχουν ένα ολοκληρωμένο ραντεβού, το έχουμε συνδυάσει έτσι. Μάλιστα. Εγώ τώρα βλέπω αυτή την εικόνα. Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε τόσο σιβιάκι. Πώς μπαίνει, περνιέται από τις μασχάλες του και κρατιέται? Όχι. Στα μικρά μωράκια, όπως βλέπετε, μέχρι 8 μηνών το σωσίβιο κουμπώνει στο λαιμό τους. Από την πίσω πλευρά. Κουμπώνει, έτσι. Ναι, προφανώς θα είναι ασφαλές. Απλά, έτσι, όλα είναι πολύ ασφαλές και δεν τους ενοχλεί. Μια συνολική συνεδρία πόσος χρόνος είναι περίπου και είναι κάτι το οποίο μπορεί να υποστηρίξει κάθε οικογένεια και από οικονομική πλευρά? Γιατί σίγουρα υπάρχουν μανούλες που. Είναι μία ώρα το ραντεβού
διαρκεί μία ώρα. Ναι. Και στη μία ώρα κάνουν υδροθεραπεία και στη συνέχεια κάνουν μασάζ. Ωραία. Μάλιστα. Τέλεια. Δεν μου λες από ωραία. Πόσο μηνών μπορεί να το ξεκινήσει αυτό ένα μωράκι. Από ενός μηνού έως τριών χρονών. Και πόσο συχνά μπορεί να έρθει κάποιος, μπορεί να έρθει και κάθε εβδομάδα. Ανοίξαμε, υπάρχει μεγάλη αγάπη και ζήτηση από όλη την Ελλάδα για franchise. Έλα. Μας το ζητάνε πάρα πολύ για να το ανοίξουμε, σε διάφορα, να το ανοίξουμε εμείς σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Εμείς, μην το δώσετε αλλού, εμείς θα το ανοίξουμε. Μαχαλιά, ο Χατζηδάκης το θέλει. Εγώ. Το θέλει ο Χατζηδάκης μαζί με τον Μπακαλιά. Θα κάνουμε συνεργασία. Πίσνα, θέλουν πίσνα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χατζέρ. Να σου ευχηθούμε να έχεις καλές δουλειές. Θα μπορούσα να πω ένα ευχαριστώ σε κάποιον. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τον άνθρωπο που με ανακάλυψε πρώτη φορά είναι η δημοσιογράφος Βίκη Καλοφωτιά και νομίζω ότι της χρωστάω αυτό το ευχαριστώ. Okay. Και στον σύζυγό μου που στέκεται δίπλα μου σε όλα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσείς. Καλές δουλειές, τα φιλιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένω όταν έρθετε στη Ρόδο να μας επισκεφτείτε. Βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ. Να καλή τα μωράκια. Συνέχεια. Τα μωράκια, παιδιά, εκεί είναι ευτυχισμένα. Ναι. Μπαίνουν στο νεράκι. Μετά κάνουν το μασάζ αρέσει πάρα πολύ στα μωρά, να ξέρετε. Με τον Παναγιώτη, σκεφτήκαμε να το επεκτείνουμε λίγο, αλλά μην το πείτε στη Χατζέρ. Θα είναι τα μωράκια στο ένα δωμάτιο αριστερά. Και εμείς το άλλο. Με τη μαμά. Και οι μπαμπάδες θα πάνε στο άλλο δωμάτιο δίπλα που θα κάνουμε άλλο μασάζ εμείς. Τι άλλο μασάζ. Όχι, κανονικό μασάζ για τους ενήλικες. Το πες. Πρέπει να είμαστε καλά τώρα και εννοούσα μασάζ για ενήλικες. Δεν μας κάψει την πίστη, παιδάκι. Είναι πάντως πολύ ωραία να ξυπνάς και να είσαι γύρω από μωράκια για να τα περιποιήσεις. Δηλαδή, φαντάζομαι και οι ίδιοι θα είναι πολύ ευτυχισμένοι. Οι μπαμπάδες, για εσάς. Εμείς θα καθόμαστε δίπλα στο μωρό. Εσύ θα κάνετε νύχια. Το κλείσαμε το τρίτο. Όλη η οικογένεια μαζί θα πηγαίνει και πλούμε. Οικογενειακό πάλι λοιπόν. Τέλεια, πολύ ωραία. Μπράβο, παιδιά, καλή συνέχεια. Παναγιώτη μου, πού θα μας πας τώρα. Νατάσα Θεοδωρίδου, τη συνάντησα εχθές στην Ακτή Πειραιώς, εκεί 21 Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα με τον Γιώργο Κάκοσεο. Μας είπε για την στιγμή ένα περιστατικό όταν ήρθε από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, με την κάτι λιγότερο από 2 ετών τότε, Χριστιάνα. Μιλάει για σένα, λέει για σένα κάποια πράγματα, βλέπει την εκπομπή μας, θα της αρέσουμε πάρα πολύ. Μας μιλάει και για το περιστατικό στο Παλάς, κάποια στιγμή που είχε ακουστεί όταν υπήρχε lockdown και δεν δούλευε κανένας, το πώς αντέδρασε. Μας λέει πολύ όμορφα πράγματα και όταν επιστρέψουμε θα σας πω για τη Χριστιάνα ένα περιστατικό, γιατί εγώ έχω πίνακα στις Χριστιάνες. Έχω πίνακα στις Χριστιάνες, είναι ζωγράφος. Θα το πούμε μετά. Πάμε να την ακούσουμε, να τη δούμε μάλλον και όταν επιστρέψουμε τα συζητάμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και σε ευχαριστώ. Και εγώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που όταν σας καλώ είστε πάντα κοντά μου στα νέα μου βήματα. Οπότε αλίμον. Χαίρομαι πολύ. Το εδώ είναι Ακτή Πειραιώς. Μπράβο. 21 Οκτωβρίου πρεμιέρα. Παναγία μου, ναι. ναι, πρώτο Θεός. πάντα. Πάντα. Γιώργος Κακοσέος. Και μαθαίνω ότι ξεκινάτε νωρίς, 10:30. 10:30 και άκουσε με, άνοιξε τα ματάκια σου, τα όμορφα. Ξεκινάω εγώ. Είναι μια δήλωση, ας το πούμε, ότι πάνω στη σκηνή δεν υπάρχει πρώτο και δεύτερο όνομα και ότι η μουσική ενώνει. Όλα αυτά μαζί που λες, υπάρχει και πρώτο και δεύτερο όνομα βεβαίως. Απλά μια συνεργασία πρέπει να είναι φανερά μια συνεργασία. Δηλαδή να υπάρχει όντως μια ωραία παρέα η οποία δίνει κάτι. Δεν το θεωρώ ότι επειδή εγώ είμαι πιο παλιά τραγουδίστρια από τον Γιώργο και έχω πιο πολλά τραγούδια, πρέπει σόν και καλά να πάμε με στην πεπατημένη. Εδώ είμαστε να κάνουμε και καινοτομίες. Πολλές φορές γίνονται συμφωνίες, αλλά στην πορεία κάποια στιγμή. Και αυτό ανθρώπινο είναι. Ναι, και αυτό ανθρώπινο είναι, γιατί μπορεί κάτι να μην είδε στην αρχή, κάτι να μην σε βόλεψε μετά, γιατί να είσαι δυστυχής. Δεν συμβεί να έρθει σε δύσκολη θέση. Μια συνεργασία. Πολλές φορές, βεβαίως. Σου έχει συμβεί να μην ξεκινήσει καν συνεργασία. Κάτι που έχει κλείσει ήδη δηλαδή. Κάτι που έχω κλείσει. Ναι, μου έχει τύχει και αυτό. Δεν μπορώ να με σε ρωτήσω. Αν έχει τώρα τον Γιώργο Μαζονάκη από τη μία. Ειρήνη ημίν. Ειρήνη ημίν, παιδιά, ειρήνη ημίν. Μη μαλώνετε αυτό, ειρήνη ημίν. Καθίστε να τα βρείτε, παιδί μου. Αλλά και άμα δεν τα βρίσκουν, τι να κάνουν κι αυτό. Είναι γνωστό ότι όταν κατέβηκες από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, κατέβηκες με τη Χριστιανά. Ήταν 2 ετών. Μεγάλη μου κόρη, ναι. Ήταν 2 ετών. Ήταν ούτε 2. Ήταν 2. Ήταν ένα νέο ξεκίνημα. Ουσιαστικά άφησες τα πάντα πίσω τα πάντα. Για να ξεκινήσεις εδώ. Δεν θέλω να σε ρωτήσω πώς ήταν το πρώτο βράδυ, γιατί μπορεί ξέρω εγώ να έχεις συνηθίσει να σε ρωτήσω αυτό. Θα σου πω, εγώ θα γελάσεις. Πες δεν μου ήρθε η μπαλίτσα ποτέ. Με μια Χριστιανούλα που ήταν, επειδή είπες ότι έχεις ένα παιδάκι σε αυτήν και αντιλαμβάνεσαι τις ανάγκες του παιδιού, και με μένα να πάω να μείνω πια σε ένα ξενοδοχείο
για να έχω τις ανέσεις τουλάχιστον του ξενοδοχείου και να ψάχνω να βρω βράδυ, γιατί θα με βράδυ, φαρμακεία, να πάρω τα βασικά για ένα μωρό, ένα γάλα, ένα αυτό τέτοιο. Αισθανόσουν ότι μεγάλωνες μαζί της. Μα μεγάλωνα μαζί της, αφού ήμουν 26 ετών τότε. Οπότε μεγάλωνα μαζί της. Αλλά το κυριότερο για μένα ήταν ότι αν η απόφαση που πήρα εγώ για τον εαυτό μου είχε καλό αποτέλεσμα και στο παιδί μου. Είχε τελικά. Είχε βέβαια, είχε. Πολύ εκ των υστέρων, αλλά τότε δεν το ήξερα. Υπάρχεις γι' αυτό και ζω, ανήκω σε σένα. Χριστιανά, ανεκαστικός ζωγράφος. Ναι, πια. Έτσι, ναι. Γιατί η Χριστιανά δικηγόρος, θέλω να ξέρεις. Έχει έτσι μας συστήθηκε. Αυτό ξέραμε ότι σπουδαζε, το τελείωσε, μπράβο της. Και μετά μας είπε, γεια σας, ζωγράφος. Και εμείς είπαμε, γεια σας, μπράβο, συγχαρητήρια, είμαστε μαζί σου. Έτσι. Και εγώ και ο πατέρας της. Τη στηρίζεις πάντοτε σε όλες τις επιλογές. Πάντοτε. Με πάθος. Η Αντριάννα. Η Αντριάννα έχει τελειώσει τώρα, έδωσε και το τελευταίο της μάθημα για το πτυχίο της. Έχει τελειώσει η φιλολογία στην Καλαμάτα. Και είμαι επίσης πολύ χαρούμενη και περήφανη. Είμαι πολύ ήσυχη, ρε παιδί μου, αυτά τα παιδιά που έχω. Γιατί δεν μου δημιούργησαν ποτέ κανένα πρόβλημα. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα. Το τελευταίο διάστημα βλέπω ότι όσοι συνεργάτες επιλέγεις άντρες. Σ' αρέσει να συνεπάρχεις ναι, στα σχήματά σου με άντρες. Συνεργάζεσαι καλύτερα. Πολύ. Μου αρέσει να τραγουδάω με γυναίκες, αλλά έχω δουλέψει με πολλές. Αλλά τώρα τελευταία δεν υπάρχει πια ένα γυναικείο όνομα. Μπορεί να υπάρχει τώρα και να μην το έχω εγώ καλέσει. Μπορεί, σκέφτεσαι πολλές φορές ότι μπορεί να στο χρεώσουν και σχέσεις. Με τον Πέτρο Ιακωβίδη είχε ακουστεί αυτό το ούτε πράγμα. Ούτε με αυτό έχω κανένα πρόβλημα, γιατί εγώ ξέρω ότι δεν είναι σχέση. Δηλαδή, ο Πέτρος είναι αδερφός μου. Έχουμε πια αναπτύξει οικογενειακούς δεσμούς. Τον αγαπώ, τον λατρεύω. Είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Αλλά λυπάμαι που θα σας στεναχώρησε, δεν ήταν σύντροφός μου. Κάποιοι χαίρονται, μην νομίζεις. Α, τα κορίτσια, χαρείται δεν είναι, όχι. Αυτό σαρκάζεις. Έχεις πολύ χιούμορ. Επειδή έχω χιούμορ πολύ και επειδή αγαπώ και τους ανθρώπους μου χιούμορ και θεωρώ ότι είναι και ένα δείγμα πολιτισμού το χιούμορ και ενός ανθρώπου που έχει αναπτύξει πολλά μέσα του, μπορεί να το κάνω για να φανεί ότι είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, γιατί εγώ είμαι ένας κανονικός άνθρωπος. Για μένα θα σου πω, για μένα. Τότε που είχες ακούσει όλα αυτά στο Παλάς, πώς είχες νιώσει? Πίστευες δηλαδή ότι είναι σαν να... Αδικία, παιδί μου, ήταν μεγάλη αδικία. Αυτό έγινε Νοέμβριο. Που ήμασταν όλοι γιούχου έξω, χαρά, τέλεια, ξανά έξω. Κανείς δεν φανταζόταν ότι έρχονται πάλι δύσκολες μέρες. Εγώ πού να το ξέρα. Οπότε... Τότε γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο κάποιος να μου πει, Νατάσα, γιατί πας στο Παλάς? Γιατί δεν είσαι σε ένα μαγαζί? Τότε δεν διερωτήθηκε κανείς. Mm-hmm. Μετά, γιατί όλοι είχαν μια απορία? Πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, οι καλλιτέχνες. Το να βγαίνουμε τώρα για να μιλάμε είναι πω, το θεωρώ τριτοκοσμικό. Πραγματικά, το λέω και να τριχιάζω. Μπαστά όλα και να τη ζητάω, μακριά σου δύσκολα περνάω. Έχεις πει ότι έχεις αυτή την ανάγκη να περάσεις ένα κομμάτι της παρουσίασης. Αυτό τι είπες για το X Factor. Εκεί έκανα τρολιά. Κάτσε, όχι, περίμενε. Γιατί όχι? Θα σου πω. Γιατί εμένα πάντα με ζητάνε να πάω να γίνω κριτής. Δεν θα αρέσει αυτό? Όχι, αυτό δεν το κάνω, το έχω δηλώσει. Δεν είναι της, του χαρακτήρα μου, ρε παιδί μου. Θα με διώξουν, παιδί μου. Γιατί? Άμα πάω εγώ, για αυτά που θα λέω. Ότι, πες με ένα παράδειγμα. Ότι δεν θα μπορεί να γίνω και λίγο αυστηρή, γιατί ένα παιδί, εγώ θα νιώσω ότι το προστατεύω άμα του πω. Σταμάτα το, μην το κάνεις. Ή αν ο διπλανός μου ακούμε το ίδιο. Και εγώ πω αμάν, και εκείνο πει τι ωραίο, του πω κουφός, δεν ακούς. Και είπα εγώ λοιπόν, άμα θέλετε να έρθω, θα παρουσιάσω τώρα, να κάνω εκεί, να το κάνω ωραίο. Θα το κάνεις? Όχι, κάνε. Σου έχουν κάνει προτάσεις να κάνεις? Σου έχουν κάνει προτάσεις, ας πούμε, π.χ. για πρωινό? Όχι τέτοιο. Όχι. Παναγία. Συγγνώμη, σου φαίνεται περίεργο? Τι δουλειά έχω τώρα... εγώ? Είμαι τηλεορασάκης και την αγαπώ και σας βλέπω όλους και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι σας βλέπω και εσάς. Από το κόκκινο κουμπί. Το θα εξηγήσεις εσύ όχι μετά. Όχι το κόκκινο κουμπί που κλείνει την τηλεόραση. Όχι. Αυτό. Θα εξηγήσεις μετά που στο αφηγήθηκα. Είσαι της άποψης ο καθένας. Στο είδος. Στο είδος. Να μην τα μπλέξουμε. Ας πούμε όμως η Μπέτη για μένα είναι μια τρομερή έκπληξη. Τη χαίρομαι πάρα πολύ σαν παρουσιάστρια. Επειδή ουσιαστικά έχει περάσει από το κομμάτι της υποκριτικής στην παρουσίαση. Μπράβο και γιατί είναι ευγενής. Για μένα είναι το πιο σημαντικό αυτό. Πες ό,τι θες, πες το πως θες, αλλά όταν είσαι ευγενής, δεν μπορεί κανείς να σου ζητήσει το λόγο.
Ο τρόπος που θα το πεις, και αυτό το έχει και το έχετε και όλοι σας, αυτό το, ας πούμε, το καλό που έχετε εσείς, είναι ότι είστε ωραίοι, δεν είστε αντίπαλοι μεταξύ σας. Ναι, όχι, δεν κάνετε ένα ωραίο πινκ-πονγκ και με τις διαφωνίες σας ίσως, αλλά είναι ωραίο ρε παιδί μου, φαίνεται ότι έχετε μια ευγένεια. Εμείς αυτό θέλουμε να δούμε. Άμα να δούμε πέντε τρελούς να μαλώνουν και να φωνάζουν και να αρπάζονται, την κλείνω την τηλεόραση, αλλάζω και βλέπω κάτι άλλο. Στη συνεργασία σου, το πρώτο πράγμα που ψάχνεις εκτός από το ταλέντο. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να έχει, τι έχει ο Γιώργος, ο κακός έως. Είναι γενικό παιδί. Είναι όπως πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή ο ίδιος. Δηλαδή, κάθεται, τον βλέπω ότι κάθεται ένα βήμα πίσω και παρατηρεί. Ξέρεις τι μεγάλο δώρο είναι αυτό, να μπορείς να παρατηρείς, να βλέπεις, να εισπράττεις, να δανείζεσαι. Είναι φανταστικός, είναι φανταστικός, είναι πολύ καλό μεγαλωμένο παιδί. Για το Φίβο τι έχω να σου πω, ότι τον έψαξα να τον βρω. Είχα μία ενδόμηχη ανάγκη από τον ήχο του. Δηλαδή ένας τραγουδιστής που έχει 25 χρόνια ήχους, νιώθει, ξέρει εκείνος τι θέλει και ένιωθα ότι δεν γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο να μην έχω κάνει μια συνεργασία τόσα χρόνια. Και πήγα και τον βρήκα εγώ. Χτύπησα την πόρτα, άνοιξε, μπήκα και πήρα αυτό το τραγούδι. Αν μπορούσε ο χρόνος να γυρίσει πίσω, θα έκανα τα πάντα για να σε κρατήσω. Το τέλος της είπα και εγώ και αυτή. Το δεσσαδικό είπαμε είναι το τραγούδι μου, το δεσσαδικό. Για πες μας τώρα την ιστορία που αναφέρατε. Με το κόκκινο κουμπί, όχι με την κόκκινη γραμμή. Όχι. Λοιπόν, ξεκίνησε και έλεγε ότι όταν δεν προλαβαίνω να σας δω, στο τηλεκοντρόλ απάνω λέει υπάρχει ένα κόκκινο κουμπί. Ναι. Κάνουμε πλάκα, όχι αυτό που κλείνει την τηλεόραση. Όχι, ένα άλλο κουμπί λέει που σου βγάζει μια ειδοποίηση κάτω ότι είναι η τηλεόραση που είναι hybrid, που ουσιαστικά μας βλέπει σαν να είναι διαδικτυακά. Μπορείς να δεις την εκπομπή ακόμα και όταν δεν την βγάλεις από την αρχή. Να την ξεκινήσεις εσύ από την αρχή. On demand, σαν το on demand που λέμε. Παίζει εκπομπή. Ναι, αλλά παίζει αυτό γίνεται σε κάποια κανάλια. Παίζει εκπομπή, τη βάζεις ας πούμε εδώ 10 η ώρα, καλή ώρα, μπορεί να την ξεκινήσεις από τις 10 η ώρα να μας δει, 10 παρά 10. Καταλάβες. Οπότε μα βλέπει πολλές φορές έτσι όταν δεν προλαβαίνει εκείνη τη στιγμή. Την ευχαριστούμε για τα πολύ καλά της λόγια για την εκπομπή και για μένα. Την αγαπώ πάρα πολύ τη Νατάσα. Τα είπε μόνη της, να ξέρεις, εγώ δεν της είπα τίποτα. Δεν της το έβαλες να το πει με το ζόρι. Βέβαια θέλω να πω ευχαριστώ που υπάρχουν και διπλά πλάνα να το πούμε στον καμεραμάν. Ευτυχώς για να καταλάβουμε ότι είμαστε εκεί. Δεν ήταν μαγνητοφωνάκι που έπεσε, ήμουν και εγώ εκεί πέρα. Να πω λοιπόν μια ιστορία για τον πίνακα. Η κόρη της λοιπόν, η Χριστιάνα, η Μπέτα, είναι εικαστικός, είναι ζωγράφος. Βλέπουμε εδώ τον πίνακα. Κάποια στιγμή εγώ δεν το γνώριζα. Δεν γνώριζα, είχα δει ότι είναι η κόρη της. Δεν ήξερα όμως ότι είναι εικαστικός. Μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά της. Έχει αυτό το pop art χαρακτήρα. Ναι, είναι ο Ιωνάς. Λοιπόν, ναι, εκεί είναι ο Ιωνάς. Είναι μικρός ακόμα ο Ιωνάς. Και κάποια στιγμή λέω ότι θα της μιλήσω. Της θέλω ένα μήνυμα στο Instagram και της λέω: γεια σου, είμαι ο Παναγιώτης. Μ' αρέσει πάρα πολύ η δουλειά σου. Θέλω ένα πίνακα για το παιδί. Ναι. Μου λέει μια χαρά να το φτιάξουμε. Της λέω: θέλω αυτό που έχει φτιάξει να το προσαρμόσουμε. Κάποια στιγμή έρχεται η δουλειά, έρχεται η στιγμή να μου το στείλει. Και τι μου λέει. Μου λέει: επειδή δεν προλαβαίνω και πρέπει να φύγω να πάω το καλοκαίρι γιατί πηγαίνει στην Μύκονο, μου λέει: στο στείλω, λέει με τη μητέρα μου. Τι λέω: είσαι τρελή. Λέω: θα βάλει, λέω τη μάνα σου. Ναι, μαμά κούριερ, θα βάλω τη μάνα μου. Και μου κάνει εκεί πέρα, μου το είπε η Νατάσα. Μου λέει: ξέρει πόσου πίνακε έχω πάει εγώ τη κόρη μου. Άλλη τρελή από εκεί πέρα, λέω: βρήκατε. Κλίνγκλονγκ, τυπάει το κουδούνι, ανοίγει, περιμένει να έρθει ο πίνακα και βλέπει την Νατάσα να δωρεί το πίνακα. Θα και πλάκα να τη δω με κράνο βέβαια, να είναι σαν delivery boy. Και να κάνει πίνακα. Αυτό είναι που τη έλεγα και στη συνέντευξη. Λέω, αυτό που έχεις πετύχει εσύ είναι ότι όταν είσαι πάνω στη σκηνή και τραγουδάς, είναι από κάτω το κοινό, μετά το κοινό πηγαίνει σπίτι του, εσύ πηγαίνει σπίτι σου. Αυτό που κάνεις εσύ είναι ότι σπάς αυτόν τον άξονα, σπάς τον τοίχο. Και μέσα και από τα live που κάνεις στο Instagram, και όταν κάνει τέτοια πράγματα, όταν πηγαίνει αγνώστου πίνακε, είναι ότι έχει σπάσει αυτόν τον τοίχο. Γενικά η Νατάσα είναι επαναστάτρια τραγουδίστρια, έτσι τη λέω εγώ. Διότι πρώτη ξεκίνησε, δοκίμασε να τραγουδάει χωρίς λουλούδια, αν θυμάστε πριν πάρα πολλά χρόνια. Άρχισε να κάνει πρώτη, νομίζω, τα live στο Instagram. Πήγε στο Παλάς και τραγουδούσε. Δεν ήταν η πρώτη, έχει ξαναγίνει. Αλλά για πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια. Δεν πήγε, ας πούμε, να κάνει μια-δυο συναυλίες, ξέρω εγώ. Ναι. Αντί να είναι σε μπουζούκια, σου λέει στο θέατρο. Θα τραγουδάω, ελάτε να με δείτε, να μερακλώσετε εκεί. Και εμένα μου αρέσει που τολμάει να αλλάξει τα πράγματα, να γίνει πρωτοπόρα. Και αυτό που κάνει τώρα, να βγαίνει πρώτη, μου αρέσει. Ναι. Γιατί δίνει μεγαλύτερη αξία σε όλο τον κόσμο και στα πρώτα ονόματα που υπάρχουν. Σωστά. Και σε μένα όμως
που καμιά φορά εμείς γινόμαστε λίγο, πώς να σου πω, σκληροί. Πηγαίνουμε, ρε παιδί μου, νωρίς. Ξέρεις ότι θα βγει το πρώτο όνομα και έχεις μία ώρα κενό μέχρι να έρθει. Δεν δίνουμε σημασία στο παιδί που βγαίνει εκείνη την ώρα και τραγουδάει στην αρχή. Και είναι πάρα πολύ άσχημο το συνέστημα για αυτόν που βγαίνει, θέλει να δείξει γιατί το καλύτερο του. Γιατί ο κόσμος είναι πιο χαλαρός, ετοιμάζεται, κάποιοι δεν έρχονται. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά οπότε... και στα μαγαζί δεν τους δίνει και πολύ σημασία. Βγαίνουν τα πρώτα ονόματα, τα παιδιά ούτε φώτα έχουν, playback είναι. Όλα τα αφήνουν για πιο μετά, πιο μετά να γίνει μετά. Ενώ 10 και μισή η Νατάσα, με ρακλώνω με την Νατάσα και θα δώσω και μεγαλύτερη σημασία και σε ένα παιδί νεότερο που θα βγει και θα τραγουδήσει. Δεν τους στηρίζει μόνο γιατί τους επιλέγει ως συνεργάτες, τους στηρίζει γιατί τραγουδάει εκεί μαζί τους από την αρχή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για το Παλάς να σου πω ότι μου είπε ότι... δέχτηκα μια επίθεση που τη θεωρούσε άδικη, γιατί σου λέει ότι εγώ την είχα κλείσει τη δουλειά πριν γίνει όλο αυτό. Βέβαια. Και αντί να το πάρουν και άλλοι να το δουν, όπ, μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό τώρα που δεν δουλεύουμε, να ακολουθήσουν το ίδιο. Και τη λέω, δεν είναι περίεργο που κάθονται από κάτω και δεν μπορούν να σηκωθούν. Λέει, υπήρχε λίγο έτσι, λίγο, προσπαθούσαμε λίγο να του κρατήσουμε. Όμως είδε ότι η μουσική, ανεξάρτητα και αν κάθεσαι έτσι, αναγκαστικά. Παρ' όλα αυτά πέρναγε και διασκέδαζαν όλοι. Δηλαδή σου λέει, γιατί να μην βρεις μια εναλλακτική όπως βρήκα εγώ, και αντί να με κατηγορήσεις, εκμεταλλεύεις το και κάνε και εσύ το ίδιο. Του δίνω ένα δρόμο ουσιαστικά. Για την ιστορία να πω ότι δεκαετία 90 η Άλκη Πρωτοψάλτη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έκανε παραστασάρα του ανθρώπων έργα με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου στη σκηνοθεσία. Το είχαμε μεταφέρει δηλαδή στο θέατρο. Στο θέατρο. Και με τεράστια επιτυχία, sold out για μια ολόκληρη χρονιά. Αντί για μπουζούκια, αντί για μαγαζιά, αντί για μουσική σκηνή, θεατρική παράσταση σχεδόν. Δηλαδή σε σχολικό. Το θέμα δεν έχει χώρο, η τέχνη δεν έχει χώρο, δεν περιορίζεται μέσα σε συγκεκριμένους τοίχους. Είναι πολύ βασικό να συμβαδίζεις με την εποχή σου και να φουγκράζεις και τους νέους, όπως είναι δίπλα στους νέους η Νατάσα και στους νέους καλλιτέχνες, αλλά και στους νέους ανθρώπους που την επισκέπτονται. Καλή πρεμιέρα, 21 Οκτωβρίου, στην Ακτή Πυρίως. Καλή πρεμιέρα, τέλεια η ιστορία με τη βαλίτσα που ήρθε εδώ με το 2 χρονών μωρό χωρίς τίποτα. Λέει, πήγαινα στα φαρμακεία και προσπαθούσα να βρω, μου λέει, να καθαρίζω το παιδί. Τίποτα, μηδέν. Και πα σε ξενοδοχείο, τι άλλο να κάνει εκείνη τη στιγμή. Μια πετσέτα. Ψάχνε φαρμακείο. Βέβαια, όταν είσαι και 26, παιδιά, όλα τα βλέπεις λίγο πιο φαν, ε? Ήταν και το νερό της ηλικίας που είχε τη δύναμη και τα κουράγια να τρέξει. Ήταν μόνη της όμως. Εντάξει. Αχ, δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη. Φταίω εγώ που έχω αδύναμη ψυχή. Γεια σου, ρε φάρα! Τώρα κέφαρα, πολύ κέφαρα, Έφη. Αγαπώ, Νατάσα, και εσύ τις υποδίες φανταστικά όλες. Καλά, τώρα δεν την υποδίθηκα. Δεν μπορούμε. Δεν την κάνω την Νατάσα. Θέλω να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή στην κιταρίτη. Α, ωραία το σύνδεσες. Να κάνουμε ένα σουξέ, ρε παιδί μου, να γράψει ιστορία το τραγούδι αυτό. Μέσα στα μεντιζενές. Βέβαια, συμβαίνει. Έξω. Έτσι. Μέσα. Λοιπόν, έχουμε το Super Vacuum Plus σήμερα για σας που ονειρεύεστε ένα σώμα που δεν θέλουμε να το δείξουμε στην πίστα, θέλουμε να το δείξουμε στον καθρέφτη μας και να μας αρέσει. Έτσι. Καλά, δεν είναι κακό να το δείξουμε και στο αγόρι μας, στον άντρα μας. Όχι, αλλά παιδί μου, ναι, εμείς δεν μπορούμε να βγούμε πίστα, αλλά ονειρευόμαστε ένα σώμα θεϊκό. Λοιπόν, το Super Vacuum Plus, για να περάσουμε στο επιστημονικό κομμάτι της ιστορίας, είναι από ό,τι ξέρατε μέχρι σήμερα για την κιταρίτιδα, η τελευταία λέξη της τεχνολογίας και της επιστήμης. Είναι ένα σύστημα μεθόδων συσσωρευμένο σε μια μαγική κεφαλή. Είναι το Super Vacuum Plus, είναι αυτό που λέει το όνομά του. Επιχείρηση σκούπα για την κιταρίτιδα, την κατακράτηση, το τοπικό λίπος και τη λεμφική συμφόρηση. Λοιπόν, εδώ φοράμε το κορμάκι, έτσι βλέπουμε στα πλάνα μας πώς λειτουργεί. Και δεν μένει το παραμικρό σημάδι. Τα πριν και μετά, Μπέτη, το τονίζω στον κόσμο, έχουν γίνει με Super Vacuum Plus με 3 επισκέψεις. Γιατί με ρωτάτε, αυτό το πριν και μετά, ας πούμε, πόσες χρειάζονται. Είναι η επανάσταση για την κιταρίτιδα που απασχόλησε πάρα πολλές κοπέλες, με πολλές μεθόδους, με πολλά χρήματα, με πολλές προσπάθειες, με βελόνες, με ενέσεις, με πολλά. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για την τελείως ανώδυνη μέθοδο, η οποία έχει αντικαταστήσει τη λιποαναρρόφηση, τον υστέρι και τη βελόνα. Βλέπουμε εδώ πώς εφαρμόζεται σε πολλά ανατομικά σημεία. Εσωτερικό μυρών, πλάτη, πολύ καλό στην πλάτη, γιατί ανακουφίζεσαι κιόλας, Μπέτη μου. Δηλαδή το κάνεις και αισθάνεσαι τόσο ωραία μετά, πετάς. Έχεις το δικό σου κορμάκι, άντρες, γυναίκες. Έχουμε μία κεφαλή με πτερύγια και κυλίνδρους, η οποία ασκεί αυτή την εμπίεση και την αναρρόφηση. Βλέπεις εδώ πώς λειτουργεί, έτσι. Ο εφαρμοστής, η εφαρμόστρια, επιμένει στα σημεία που έχουμε επιλέξει εμείς. Αυτό το κανονίζουμε με τον επιστημονικό μας σύμβουλο στην ενημέρωση. Δηλαδή, πας στο διαγνωστικό ραντεβού
και λες ότι εγώ θέλω να επιμείνετε στην πλάτη. Στα χέρια ζητούν πολλοί οι γυναίκες. Γιατί εδώ επιμένουμε με την κεφαλή και σφίγγει και ομοίς, φεύγει και το λίπος. Γίνεται το χέρι, ρε παιδί μου, πιο νεανικό. Είναι συγκλονιστικό το αποτέλεσμα. Μετράμε τη διαφορά σε πόντους, αυξάνεται η κυκλοφορία του αίματος κατά 400% και της λέμφου κατά 300%. Δεν υπάρχει τραυματισμός, να πούμε. Κανένας. Δεν υπάρχει κοκκινή ή ερυθρότητα. Τίποτα απολύτως. Φοράμε τίποτα αυτό για να προστατευτούμε από αυτό, οπότε ακριβώς μετά να μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας. Κανονικά φοράμε τα ρούχα μας, πάμε στη δουλειά μας, πάμε στα ραντεβού μας. Το Σαββατοκύριακο μας είπαν ότι μπορούμε να πάμε ξανά και στην παραλία. Εγώ δεν δέχομαι ότι έχει φύγει το καλοκαίρι και έχω ακόμη όνειρο να καταλήξω στην παραλία, Μπέτη μου. Λοιπόν, έχουμε για σας την ενημέρωση δώρο. Είναι για όλο τον κόσμο ασχέτως απόφασης. Σε Σύνταγμα, Μαρούσι, Περιστέρι, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, Κύπρος, Τηλεμεσό και τη Λευκοσία. Τώρα και στην Κρήτη, στα Χανιά, το κλείνετε για να μιλήσετε πριβέ με τον επιστημονικό σας σύμβουλο, να του δείξετε, να ενημερωθείτε για το Super Vacuum Plus στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Θέλω να τονίσω τι εννοούμε στον κόσμο, μου λένε body contouring. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι ο καθένας επιλέγει πού θα κάνουμε τη σμήλευση. Είναι αυτό πλάτη, είναι μέση που μπορούμε να τη μειώσουμε και 2 και 3 πόντους. Αλλάζει το σώμα μας. Ωραία, αρμονικά. Γίνεται το περίγραμμα ιδανικό. Λοιπόν, όλα αυτά από 99 ευρώ. Ακούσατε καλά, αλλά είναι μέσα από την εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε χρονοδιάρκεια μέχρι τη μία. Μας λέτε ότι βλέπετε ποιος είναι πρωινιάτικα και το κερδίζετε το Super Vacuum Plus από 99 ευρώ. 210-51-58-160, 801-11-61-061 με αστική κλίση και στην Κύπρο 7053-53. Θα δούνε και το σποτ να το επικυρώσουν. Για να το εμπεδώσουνε. Έτσι. Σε ευχαριστούμε, Έφη μου. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, διότι ο Νικόλας Καρβέλας μαγειρεύει αρνάκι λεμονάτο με baby πατάτες και κρούστα γιαουρτιού. Τράβα τώρα την κόκκινη γραμμή έτσι εδώ να βάλουμε και την υπόλοιπη. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Μεγάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά. Ρωτάω αν είναι αγάπη μακριά. Λέω τώρα εγώ αυτό το αρνάκι που φτιάχνεις με την baby, δεν θέλεις ένα πιο λαϊκό τραγούδι? Μα τώρα τι. Έτσι ένα πιο γορταστικό, ρε παιδί μου, να το γιορτάσουμε, να το χαρούμε. Πραγματικά, πραγματικά. Λοιπόν, θα σου πω κάτι σήμερα. Ναι. Έβαλα τη φωτογραφία στο Instagram και έβαλα quiz. Τι είναι αυτό? Παστίτσιο, μουσακά ή αρνάκι. Δεν το πέτυχε κανένα στο αρνάκι. Καλέ, αυτό όταν το βλέπεις παστίτσιο λες. Αλλά έλα μου ντε που σας την έσκασα σήμερα. Μας την έσκασες, αμέ, πραγματικά δηλαδή. Εννοείται. Μας την έσκασες. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα λεμονάτο αρνάκι σήμερα με baby πατάτες και μια κρούστα γιαουρτιού, το οποίο είναι τόσο ωραίο, μελωμένο και ζουμερό, που δεν έχεις ξαναφάει. Γιατί έβαλες κρούστα γιαουρτιού και όχι ας πούμε παρμεζάνα? Γιατί αυτό φαίνεται σαν μπεσαμέλ, σαν να είναι τυριλιωμένο. Έβαλα το γιαούρτι επειδή έχει την οξύτητα και το αρνί ως συνήθως έχει λίγο πιο βαριά γεύση. Θα το ελαφρύνει. Στην απόλυτη ισορροπία. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Πάμε. Καρτελίτσα παρακαλώ. Πάμε. 1 κιλό μπουτάκι αρνίσιο ξεκοκαλισμένο. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο τον Αγγελή. 2 σκελίδες σκόρδο, 2 κρεμμύδια ξερά. Μισό μάτσο θυμάρι, 150 γραμμάρια χυμό λεμόνι, αλάτι, πιπέρι, 1 κιλό baby πατάτες, 500 γραμμάρια γιαούρτι, 150 γραμμάρια ελαιόλαδο και 3 αυγά. Λοιπόν, και πάμε να το ξεκινήσουμε. Πόπο, κοίτα τι ωραίο κομμάτι, που φαίνεται. Κοίτα, να φαίνεται ότι είναι και καλά παστίτσιο. Έτσι, αλλά δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω εγώ. Θα βάλουμε πρώτα τις πατατούλες μας στο φούρνο. Ναι. Έχω κομμένες πατάτες baby, τις έχω κόψει στη μέση. Εμένα μου αρέσει να τις κόβω στη μέση γιατί παίρνουν καλύτερη κρούστα επάνω. Mm-hmm. Οπότε είναι οι έτοιμες αυτές με τη φλούδα μαζί. Με έτσι? Τη φλούδα, με τη φλούδα. Θα τις βάλουμε σε λίγο ζεστό νεράκι, θα τις αφήσουμε για μισή ώρα να μαλακώσουν και θα τις τρίψουμε με ένα σφουγγαράκι από την απαλή του πλευρά για να φύγει ό,τι χώμα υπάρχει μέσα. Mm-hmm. Και μετά θα τις κόψουμε στη μέση, θα τις ξεπλύνουμε και θα τις βάλουμε λοιπόν στο ταψάκι μας. Όπως τις έχω εδώ, θα τους ρίξω.
Το βγω. Για να σε... Αυτή είσαι. Αυτή είσαι. Μπορώ να το στολίσω κιόλας. Εννοείται. Αυτέ τι τσαλκάντζε που κάνετε εσεί εκεί, σεφ. Θα βάλω λοιπόν το θυμάρι μου το φρέσκο μέσα. Ωραία. Αλατάκι και πιπεράκι στι πατάτε. Ναι. Θα βάλει και. Λεμόνι. Θα βάλω το λεμόνι της συνταγής είναι 150 γραμμάρια. Το μισό θα το ρίξουμε μέσα στις πατατούλες και το άλλο μισό θα το βάλουμε στο αρνάκι που θα μαγειρέψουμε. Ωραία. Θα ρίξω λοιπόν ελαιόλαδο. Ωραία. Θα βάλω το μισό χυμό λεμονιού. Μουστάρδο δεν βάζεις εδώ. Όχι, γιατί θα βάλεις μετά το γιαούρτι. Θα βάλω το γιαούρτι, έτσι ακριβώς. Είδες. Και θα προσθέσω ελάχιστο νεράκι. Ελάχιστο. Θα ψήσουμε τις πατατούλες στους 220 βαθμούς για μισή ώρα. Δεν θέλουν παραπάνω, δεν θα τις τελειώσουμε στο ψήσιμο τώρα, επειδή μετά θα βάλουμε και το αρνάκι μέσα. Σωστό. Και θα το ψήσουμε όλο μαζί. Ωραία. Οπότε πάμε αυτές να φύγουν για το φούρνο. Θέλω να σου πω, την Κυριακή έφτιαξα το ψαρονέφρι σου. Για πες. Εντάξει, δεν το έκανα τόσο ωραίο σαν εσύ. Γιατί. Μου κάει και λίγο το βούτυρο στο τέλος, το άφησα λίγο παραπάνω στη φωτιά, ναι, και έγινε σαν λάδι. Ναι. Δεν μου έκανε σως, δεν έγινε πηχτή. Και στην πατάτα τα κυβάκια, όταν την έβαλα στο φούρνο, έριξα όλα τα υλικά και ξέχασα να βάλω νεράκι. Και δεν. Εντάξει, βγήκε στη σαλάτα, αλλά ήθελε ένα τσίκ. Ένα τσίκ παραπάνω, ναι, ψήσιμο. Αν είχα βάλει το νερό, δηλαδή. Το νεράκι θα σου έβγαινε ακριβώς. Ναι. Αλλά και στη σάλτσα, εκεί που σου έβγαλε λίγο λαδάκι, αν έβαζες λίγο γάλα ή λίγο νεράκι, θα ερχόταν η σάλτσα. Δεν σε έχω σπίτι μου, καρβέλα. Ένα τηλέφωνο. Αγόρι μου, την άλλη φορά θα σε παίρνω τηλέφωνο, Κυριακάτικα, τώρα να τον πάρω και να του λέω. Εννοείται, εννοείται. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσω εγώ το αρνάκι. Σε μια κατσαρολίτσα θα βάλω ελαιόλαδο μέσα. Και θα ζωτάρω το κρεμμύδι μου το ξερό. Πατατούλα. Λουκούμι, ε. Λουκουμάκι. Πολύ. Λοιπόν, θα σοτάρω το κρεμμύδι μου το ξερό. Ίσα να πάρει λιγάκι, δεν θέλει πάρα πολύ χρόνο, ένα λεπτάκι. Και όπως είμαστε εδώ, θα ρίξω το σκορδάκι μου. Κάτσε, γιατί ο Βάνιας ονειρεύεται το αρνάκι, ε. Έλα, Βάνια μου, να, αγάπη μου, να. Στο ανοίγω να το δεις. Αυτό. Πάτε μάτια ψάρια, ορίστε. Υπέροχο είναι ψημένο. Τι δεν είναι καλά, είναι υπέροχο ψημένο. Μέλι, λουκούμι είναι. Θέλει λουκούμι να το δει, θέλει να το δει τώρα αυτό. Πώς λοιπόν, έχω κόψει το αρνάκι μου σε κύβους, σε μικρούς κύβους. Είναι περίπου 2x2, για να μου βράσει και πιο γρήγορα. Και όπως έχω το κρεμμύδι και το σκόρδο, θα ρίξω το αρνάκι μέσα και θα το σοτάρω πολύ γρήγορα να αλλάξει χρώμα. Μυρωδιά. Έχει μοσχομυρίσει όλο το στούντιο. Άστο. Όλο το στούντιο. Αρχίζουν να μαζεύονται τώρα εδώ. Τσίκι, 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 μαζεύονται. Θα ρίξω αλατάκι και πιπεράκι πάνω. Ωραία. Τώρα που είναι νωρίς, για να τραβήξει το κρέας μέσα όλα του τα αρώματα. Πολύ ωραία. Το θυμαράκι μου μέσα. Το λεμόνι. Για να πάρει και την... Για να πάρει και τη γεύση λαρνίλα, και την οξύτητα. Ακριβώς. Να το βοηθήσει. Έτσι, πόπο. Τι αρώματα είναι αυτά. Η μυρωδιά είναι το έρωτας, ένα. Έρωτας. Και όπως είμαστε εδώ, θα ρίξουμε νεράκι, ίσα να το σκεπάσει. Έτσι. Θα βράσουμε το αρνάκι μας μισή ωρίτσα. Όση ώρα θα έχουμε και τις πατάτες στο φούρνο. Το νεράκι θα το πηγαίνουμε σιγά σιγά. Μπορεί να μας χρειαστεί, να χρειαστεί λίγο νεράκι ακόμα. Οπότε θα το πηγαίνουμε σιγά σιγά. Δεν μου το ρίξετε όλο αλήθεια μαζί. Βέβαια, ναι. Θα ρουφήξει τόσο νερό. Αμέ. Γιατί θα το έχουμε σε δυνατή φωτιά. Okay. Αφού λοιπόν βράσει για μισή ώρα, θα πάρουμε αυτό εδώ το υπέροχο πράγμα, το μελωμένο, που έχει δέσει η σάλτσα μαζί με το κρεμμύδι, το σκόρδο και το λεμόνι. Και θα είναι αυτή εδώ η δεμένη σάλτσα. Μόλις βγάλουμε τις πατάτες από το φούρνο, θα είναι αυτές εδώ που βλέπεις εδώ. Μάλιστα, στο ήταν να δεις τι θα κάνουμε τώρα. Θα ρίξεις μέσα και το αρνί. Θα ρίξουμε το αρνί, αλλά πρώτα πρέπει να φτιάξουμε τη σάλτσα. Και για τη σάλτσα θα χρειαστούμε το ζωμό από το αρνί. Οπότε, εδώ έχω το γιαούρτι. Ναι. Θα ρίξω μέσα στο γιαούρτι τα αυγά. Μάλιστα. Και θα πάρω σάλτσα από εδώ που θα μας έχει περισσέψει. Ναι. Και θα βάλω 3-4 κουταλίτσες, ναι, μέσα στο γιαούρτι. Ναι. Για να μαλακώσει το γιαούρτι. Α. Και όλο αυτό θα το χτυπήσω με ένα σύρμα. Να το ανακατέψω, να το ομογενοποιήσω. Να γίνει σαν μια πηχτή σως. Ακριβώς, να γίνει σαν μια πηχτή σως. Δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ αραιή, γιατί θα βάλουμε όλα τα ζουμάκια αυτά μέσα στις πατάτες. Οπότε αν είναι πάρα πολύ αραιή, δεν θα δέσει, δεν θα μας κάνει αυτή και την ωραία κρούστα. Δεν θα κάνει αυτή την κρούστα, ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα μας κάνει αυτή την κρούστα. Θέλουμε δηλαδή την υφή της μπεσαμέλ, να το πούμε έτσι. Λίγο πιο αραιή από την μπεσαμέλ. Λίγο πιο αραιή. Είναι αυτό εδώ. Νάτο. Αυτό εδώ.
Σαν μια πηχτή κρέμα. Σαν μια πηχτή κρέμα, ακριβώς. Και όπως είμαστε εδώ, λοιπόν, κοίτα τώρα τι θα κάνω εγώ. Μαγικό. Θα πάρω το ζουμάκι μαζί με το κρέας και θα το ρίξω επάνω. Στην πατάτα. Στην πατάτα. Όλο αυτό το ζουμάκι που έχει από κάτω, που έχει πάει τώρα κάτω στην πατάτα, θα το τραβήξει μέσα η πατάτα, όλα τα αρώματα από το αρνί και θα πάρει αυτή τη γεύση. Κάτσε να τα απλώσω εγώ. Άπλωσε το εσύ. Να το κάνω λίγο πιο επίπεδο. Αμέ. Για να έρθει να κάτσει επάνω η σος. Εννοείται. Να μείνει επάνω και να πάρει και την κρούστα που θέλουμε μετά. Ακριβώς. Κοίτα να δεις τι ωραίο που έτσι, είναι. Να πάει και παντού όταν κόβουμε μετά τα κομμάτια. Να βγαίνει να ολόκληρο μέσα και αρνί και το και αρνάκι πατάτα. Και η πατατούλα. Ορίστε. Και όπως το έχουμε, ετοίμασα, λοιπόν, είσαι τέλεια. Και όπως έχουμε λοιπόν αυτό εδώ το μείγμα με το γιαούρτι, το ζωμό και τα αυγουλάκια. Το φούρνο δεν τον έχουμε κλείσει. Το φούρνο δεν τον έχουμε κλείσει. Α, τι ωραίο. Κοίτα εδώ τι έχει γίνει καλά, τώρα. Φανταστικό, ε. Αυτή εδώ η κρούστα τώρα, εάν θέλετε, ναι, μπορείτε να βάλετε λίγο τυράκι τριμμένο. Αχ, και πήγα να σου το πω. Εγώ το θεωρώ υπερβολή, αλλά είναι περιορέξεως. Εντάξει, αυτοί που δεν φοβούνται τις θερμίδες μπορούν, να βάλουν λίγο και τυράκι, λίγο τυράκι από πάνω. Να κάνει την κρούστα, του τυριού. Όχι ότι δεν έχει κρούστα του γιαουρτιού, είναι υπέροχη. Αλλά θα απλά το για έξτρα κρούστα, ακριβώς. Μπορεί να βάλει από πάνω τυράκι. Ψήνουμε για περίπου 15 λεπτά στους 220 βαθμούς. Μέχρι να μας πάρει αυτό το ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα που είναι. Έλα, μακαλιά! Να τρελαίνεσαι. Έδειξε το χατζηδάκι για να μπορέσω να φάει επιτέλους μια φορά σαν άνθρωπο. Ναι, γιατί λέτε και στα τρώει. Τα τρώει όλο πριν ξεκινήσει με κίνηση. Μα είναι δυνατόν και αυτό. Είναι και αθόρυβος, δεν τον ακούς. Ακριβώς, έρχεται μουλοχτός από πίσω. Είναι και 2 μέτρα παλικάρι όμως, ε. Πρέπει να φάει. Έχει ανάγκη από θερμίδα. Θέλεις, Μαρία, θέλεις. Έλα, σου βάλω μαρακιμέλα. Έλα, φέρε μου ένα πιάτο. Εγώ να σας χαιρετήσω. Κάπου εδώ να σας χαιρετήσουμε, να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ με αρνάκι. Αχ, σήμερα τρώμε πολύ ωραία. Να περάσετε ωραία το βράδυ σας και αύριο στις 10 παρα 10 το πρωί. Ποιοι θα είναι εδώ πρωινιάτικα? Εμείς! Πολλά φιλιά! Γεια!